Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα εδώ, Εθνικές Εκλογές 2023 σε ώρα αιχμής και ένα ακόμα προεκλογικό πάνελ φιλοξενούμε απόψε εδώ στο πλατό της εκπομπής. Απομένουν λιγότερο από δύο πλέον εβδομάδες από τις εθνικές κάλπες της 21ης Μαΐου και βεβαίως ανεβαίνει και ο προεκλογικός πυρετός των κομμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών να βρίσκεται στην Κρήτη με σημείο αναφορά στο Ηράκλειο και τις μεγάλες ανοιχτές συγκεντρώσεις. Θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως το απόψινό πάνελ, το οποίο είναι καταρτισμένο από τρεις διαφορετικούς νομούς. Έχουμε τρεις υποψηφίους από το Λασίθι, μία υποψήφια από το Ρέθυμνο και έναν υποψήφιο από το Ηράκλειο. Μαζί μας λοιπόν η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, η κυρία Ελένη Βλάση. Καλώς ορίσατε, κυρία Βλάση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, ο κύριος Μανώλης Θραψανιώτης. Καλησπέρα σας, κύριε Θραψανιώτη. Καλησπέρα, κύριε Δεσκολάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Η υποψήφια βουλευτής του Πασό Κινάλ στο Ρέθυμνο, η κυρία Ελευθερία Μιχάλα. Καλώς ορίσατε, κυρία Μιχάλα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, ο κύριος Σίμος Σημεωνίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Σημεωνίδη. Καλησπέρα σας. Και ο υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιάννης Βερναδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βερναδάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Βλάση, δύο μόλις εβδομάδες πριν τις εθνικές κάλπες. Και θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το δικό σας διακύβευμα σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Τι είναι αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της λαϊκής ετοιμιγορίας? Πιστεύω ότι έχει ήδη παίξει και θα παίξει ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Διότι εδώ είναι μια σύγκριση με αυτά που έχουμε κάνει και με αυτά που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, δεν μπορούμε να οπισθοδρομήσουμε. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία αυτή της ανάπτυξης και την πορεία της ισορροπίας αυτής της χώρας, την πορεία του κύρους που έχει δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εξωτερικό και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Και επίσης για τον ελληνικό λαό, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να πάμε στην επόμενη μέρα με ανάπτυξη, με διευκόλυνση της ζωής του και κυριολεκτικά με αυτό που λέμε μια χώρα η οποία να έχει και δυνατότητες στις άλλες χώρες του κόσμου να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και λόγω της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής μας θέσης, αλλά κυρίως για τους Έλληνες πολίτες. Να μπορούν οι άνθρωποι αύριο να ζουν καλύτερα και να είναι εδώ στην Ελλάδα σαν, αν θέλετε, ένας λαός που είναι ευτυχισμένος, που μπορεί να προχωρήσει μπροστά και να μην έχει όλα αυτά τα οποία μας έχουν πάει πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο σύντομη θέλω να είστε και οι υπόλοιποι στην πρώτη τοποθέτηση, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία για τις επόμενες δύο ώρες να πούμε αρκετά θέματα. Κύριε Θραψανιώτη, εσείς έχετε και την κοινοβουλευτική σας θητεία. Είστε ένας άνθρωπος που εκ των έσω την τελευταία τετραετία αντιλαμβάνεται και γνωρίζει αυτές τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο πολιτικό μας σύστημα. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι το διακύβευμα αυτό των εκλογών αφορά την πορεία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ένας λαός ο οποίος δυστυχώς όλα αυτά τα 4 χρόνια έχει δει να υπάρχουν όχι η πορεία που λένε η Νέα Δημοκρατία θέλουν να πάνε προς μπροστά, αλλά έχει δει να υποφέρει από την αύξηση, ιδιαίτερα από την αύξηση από την ενεργειακή κρίση, από την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, αλλά τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να αλλάξει και αυτή η αλλαγή θα πρέπει να έρθει μόνο αν αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, που είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει, με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία αναφέρει την αλλαγή, αυτή την αλλαγή που επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών. Γιατί είναι πάρα πολύ ακραίο να λέει κανείς, να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε μπροστά, τη στιγμή που σήμερα βγήκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΠΕΓΑ, η οποία είναι καταδικαστική για τις παρακολουθήσεις και το Πρέταντορ, είναι καταδικαστική επίσης για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης,
με τις παρακολουθήσεις έφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση τον ελληνικό λαό. Παρακολουθήσεις οι οποίες ξεκίνησαν με τον κύριο Ανδρουλάκη για να φτάσουμε στους δημοσιογράφους, σε υπουργούς και μια σειρά πολιτών. Μια κατάσταση λοιπόν η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί μαζί με την ακρίβεια, μαζί με την πανδημία η οποία έφερε στον ελληνικό λαό, έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε θανάτους, ανάμεσα στις πρώτες θέσεις θανάτους από τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτή η αλλαγή για να μπορέσουν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα να δουν μια καλύτερη πορεία. Κυρία Μιχάλα, έρχομαι σε εσάς. Υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές καλείται να παίξει και έναν ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο μετά την λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου. Για το ΠΑΣΟΚ αρκεί μία συγκυβέρνηση? Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να λάβει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό και αφού λάβουμε την εντολή από το ελληνικό λαό, τότε θα προχωρήσουμε στις όποιες συνεργασίες και στις όποιες και όπου συγκλίνουμε με το πρόγραμμά μας και το όραμά μας με άλλους χώρους. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε αξιολογήσει με ρεαλισμό την ιστορική πολιτική μας διαδρομή και απευθυνόμαστε σήμερα στους Έλληνες πολίτες με δυναμισμό, αποφασιστικότητα και οργάνωση. Οπότε το πρώτο και το κύριο μέλημα που αυτή τη στιγμή θέλουμε είναι στις εκλογές της 21ης Μαΐου να έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητάει την ενίσχυση των ποσοστών του έτσι ώστε, λέει, να υπάρξει αυτή η δυνατή φωνή του λαού. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως στους τηλεθεατές ότι την Κυριακή που μας έρχεται ο κύριος Κουτσούμπας θα είναι εδώ στο Ηράκλειο, την Δευτέρα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Ηράκλειο, την Τετάρτη, μιλάμε για την τελευταία εβδομάδα, ο κύριος Τσίπρας και την Παρασκευή ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Σημεωνίδη. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει την πείρα του τελευταίου διαστήματος, όπου έχει δει κυβερνήσεις διαδοχικά η μία να δίνει τη σκυτάλη στην άλλη, χωρίς ουσιαστικά όχι μόνο να μην αλλάζει κάτι, εναντίον να επιδεινώνει την κατάσταση που ζει, που εργάζεται, που προσπαθεί να μεγαλώσει την οικογένειά του, προσπαθεί να ζήσει ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο επιχειρηματίας, ο μικρός κτλ. Επομένως, εμείς προσπαθούμε, να πω έτσι εισαγωγικά, ότι να αναδείξουμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα προκύψει μια αποχέρια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Στα μεγάλα ζητήματα συμφωνούν, το απέδειξε το προηγούμενο διάστημα, και στην επόμενη μέρα συμφωνούν στο αντιλαϊκό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Τουλάχιστον παρά τις επιμέρους διαφορές στα κύρια ζητήματα που στο κάτω-κάτω αυτά είναι που πληρώνει και απασχολούν τον ελληνικό λαό. Επομένως, το πραγματικό δίλημα των εκλογών και με αυτήν την έννοια κριτήριο ψήφου πρέπει να γίνει για τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους είναι πως τα κόμματα που θα συγκροτήσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση θα είναι όσο πιο αδύναμα είναι δυνατόν, έτσι ώστε πιο δυνατός λαός, οργανωμένος στο κίνημά του και με την ψήφο του, να στείλει μήνυμα βεβαίως και καταδίκης αυτής της πολιτικής, αλλά και ελπίδας ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, ότι θα παλέψει, θα αγωνιστεί και με ένα δυνατό κουκουέ είναι εγγύηση για κάτι τέτοιο. Κύριε Βερναδάκη, την περασμένη εβδομάδα, πριν από 10 ημέρες περίπου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ήταν εδώ, παραχώρησε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Γιώργο Τσαχίν και είπε συνεργασία με κανέναν. Καταδικάστε τα κόμματα εξουσίας που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατηθούν στην εξουσία. Αυτό ακριβώς είναι η επίσημη προγραμματική θέση. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε, το παρουσιάζουμε από την παρουσία μας εδώ και 4 χρόνια στη Βουλή. Στηρίζουμε μόνο ότι είναι καλό για τους Έλληνες, δεν τασόμαστε υπέρ κανενός και αυτό φαίνεται και από την πράξη ότι θα ακολουθήσουμε. Για εμάς είναι μακριά τα εκβιαστικά διλήμματα που απλά θέτουν στο λαό ένα μαχαίρι στο λαιμό. Το χειρότερο ή το λιγότερο χειρότερο. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια τρίτη επιλογή, θέλουμε να είμαστε μια ελληνική λύση, μια λύση για τα προβλήματα του κόσμου, να μας δοθεί μια ευκαιρία με δυνατά ποσοστά, με προοπτική διακυβέρνησης, να μπορέσουμε να εισφέρουμε αυτό που μπορούμε σε αυτόν τον τόπο. Ακολουθώντας το δόγμα του Προέδρου μας. Δηλαδή, είμαστε επιτυχημένοι στις δουλειές μας, έχουμε δείξει ένα προσωπείο, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, κανένας από εμάς, κανένας στην ελληνική λύση δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και δεν πεθαίνει για τη θέση του και τη βουλευτική καρέκλα. Επομένως, με αυτό
το πρόταγμα, κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και του ζητάμε να ενισχύσει τα ποσοστά μας, να μας δώσει μια ευκαιρία και μια προοπτική διακυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθω στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στα γενικότερα πολιτικά, στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Θέλω όμως να προσεγγίσουμε κάποια θέματα που αφορούν τους κριτικούς. Θέλω να το επαναλάβω, χαιρόμαστε που στην Crete TV σε αυτήν εδώ την προεκλογική περίοδο, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αυτά που θέτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι είναι τα θέματα που απασχολούν τους κριτικούς. Είναι όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που καθορίζουν και διαμορφώνουν τη δική μας καθημερινότητα. Με δεδομένο ότι σήμερα στο πάνελ έχουμε υποψηφίους από τρεις περιφερειακές ενότητες, το Λασίθι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ένα θέμα που ενώνει ολόκληρη την Κρήτη και ο κάθε νομός έχει τις δικές του προτεραιότητες, ενδεχομένως και τα δικά του παράπονα, είναι ο βόρειος οδικός άξονας του νησιού, δηλαδή ο υφιστάμενος δρόμος, αλλά και ο κριτικός αυτοκινητόδρομος, ο νέος δρόμος που θα ετοιμαστεί προσεχώς. Κυρία Βλάση, ένα από τα κομμάτια που θέτουν ως κριτική οι πολιτικοί σας αντίπαλοι στην Κρήτη είναι ότι πριν από 2 μήνες περίπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε, λέει, σε μία φιέστα στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο ύψος της Νεάπολης, εκεί που ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη το εργοτάξιο Χερσόν Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι ενώ υπήρχε μία ολοκληρωμένη μελέτη, την μηδενίσατε και χάσατε χρόνο. Θέλετε να απαντήσω πρώτα σε αυτό ή λίγο να πω στον κύριο Θραψανιώτη, γιατί προηγουμένως μίλησε για συνέπεια της Νέας Δημοκρατίας και ότι τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση τα έκανε όλα λάθος, όλα άσχημα, όλα κακά για τον ελληνικό λαό. Ξέχασε ότι κάναμε πράγματα μέσω μιας φοβερής πανδημίας που δεν υπήρχε μέχρι τώρα στην παγκόσμια κοινωνία. Ξέχασε επίσης ότι περάσαμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε τη χώρα ζωντανή και σταθερή. Ξέχασε επίσης ότι υπάρχει και ένας πόλεμος στην Ουκρανία που αύξησε όλα τα μεγέθη σε όλα τα είδη. Και επίσης ξέχασε ότι όλα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα για τα οποία μιλάω μέσω της πανδημίας και όλα αυτά, μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές, μειώσαμε 30% τον έμφυα, δώσαμε 2.000 σε κάθε παιδί που γεννιέται, 1.000 ευρώ επιπλέον αφορολόγητο. Ξέχασε προφανώς όλα αυτά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θυμάται επίσης ότι αν πάμε στη συνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ, θα φτάσουμε στο capital control, που δεν το ξεχνάει κανένας, γιατί η μνήμη του ελληνικού λαού είναι πολύ ισχυρή. Και επίσης ξέχασε να μας πει το δημοψήφισμα, που ο ΣΥΡΙΖΑ από όχι το έκανε ναι. Επομένως, δεν έχει τίποτα να προσάψει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία όσο αφορά την πολιτική σκηνή και ειδικά τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε. Διότι σας λέω εγώ προσωπικά, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, ότι αν ήταν άλλος στην κυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η χώρα θα είχε καταρρεύσει και οικονομικά και διεθνώς. Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να απαντήσω, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία ένα έργο κλινικά νεκρό. Επομένως ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να το αναστήσει και να το ξαναδημιουργήσει, αν θέλετε, και να πάμε σε αυτό που έχουμε σήμερα, ένα αποτέλεσμα δηλαδή, με όριμες μελέτες, με ξεκίνημα διάφορων τμήματων, μεταξύ των οποίων και η Νάπολη, Άγιος Νικόλαος σε λίγο, αλλά κυρίως το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο, το οποίο όπως ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν εταιρείες που ήδη έχουν ενδιαφερθεί για να αρχίσουν το έργο αυτό, το τεράστιο αυτό έργο. Μία από αυτές είναι ο Μυτιλινέος και 2 ξένες εταιρείες γαλλικές, τις οποίες τυχαίνει να γνωρίζω κιόλας, η Avax και η, αν θυμάμαι καλά, η Meridian. Επομένως, νομίζω ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά σε ένα έργο πνοής για την Κρήτη. Πάντως, οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είπαν ότι θα πάμε να φωτογραφηθούμε, λέει, σε αυτό το εργοτάξιο που απλά ήταν 4 μπουλντόζες που στήθηκαν στη σειρά. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και βέβαια κάθε έργο δεν ξεκινάει και να τελειώνει την επόμενη μέρα ένα τεράστιο έργο όπως είναι ο ΒΟΑΚ. Το περιμένουμε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια, κύριε Δασκαλά, και το ξέρετε καλά. Εγώ ήμουν μικρή και γέρασα. Και έρχεται τώρα για να γίνει με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκίνησε. Τι να κάνουμε. Το έφερε ξανά στη ζωή από αυτό που είπα, το κλινικά νεκρό. Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο πνοής, ξαναλέω, αλλά όχι μόνο έργο πνοής, υποδομών και ανάπτυξης γενικά της Κρήτης. Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό έργο δηλαδή, που θα βάλει την Κρήτη σε άλλο επίπεδο, αλλά και θέμα ασφάλειας, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι λίγες οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται σε αυτό τον άξονα, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι σε μια χάλια κατάσταση. Μάλιστα. Αν λοιπόν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν ανάπτυξη, δεν θέλουν υποδομές, δεν θέλουν καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων και ασφάλεια της ζωής μας, πέρα από όλα τα άλλα που μας δίνει αυτό το έργο, τότε να μας το πούν.
Κύριε Θραψανιώτη, επειδή έτυχε πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν να συνομιλήσω τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά με τον Χρήστο Σπίρτζη, τον άνθρωπο που διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Βόρειου Άξονα Κρήτης, και πρόσφατα σε μια αθηναϊκή εκπομπή άκουσα αυτή τη λογική, ότι είχαμε μια όρημη μελέτη, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τη μηδένισε και 4 χρόνια μετά αποφασίζει να ξεκινήσει ένα έργο που τώρα θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Το σχόλιο σας. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματι απορίας άξιο όταν ο Βόρειος Σωδικός Άξονας ξεκίνησε το 1968. Μέχρι το 1917 είχαν γίνει 50 χιλιόμετρα. Ποιοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια την χώρα και ποιοι ενδιαφέρθηκαν για την Κρήτη, το νησί, την Κρήτη που παρουσιάζει μια αλματώδη ανάπτυξη, αλλά έχει μείνει πίσω σε υποδομές. Το 2017, λοιπόν, με το Περιφερειακό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μπήκε και ο Βόρειος Σωδικός Άξονας στις Δράγες και το αεροδρόμιο του Καστελίου στις Δράγες. Αποτέλεσμα, το 2018 να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη, ο διαγωνισμός για το Βόρειο Σωδικό Άξονα, όπου συμμετείχαν 5 εταιρείες. Μέχρι το 2019, λοιπόν, οι εταιρείες αυτές προσέφηγαν στο ΣΤΕ, απορρίφθηκαν οι προσφυγές τους. Άρα, λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 2019 το έργο ήταν έτοιμο να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, το έργο καθυστέρησε 4 χρόνια. Τι κάναμε στο πρόσφατο. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο κύριος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέει ο κύριος Σπίρτζης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι δεν μπορούν να συμμετέχουν 5 εταιρείες στο διαγωνισμό, να απορρίπτονται οι προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί συμμετείχαν στο διαγωνισμό? Διότι προβλεπόταν μελέτη κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα. Ήρθε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να καθυστερήσει αυτό το έργο για να το παρουσιάσει σαν δικό της. Και τι έχουμε σήμερα? Να μιλήσουμε για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου υπήρχε δεσμευμένη πίστοση το 2018, 70 εκατομμύρια, για να έχουμε σήμερα ένα έργο το οποίο φτάνει στα 186 εκατομμύρια, με τις απαλωτριώσεις των παρόδιων, οι οποίες να είναι με ξεφτελιστικές τιμές, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, περιουσία δηλαδή των ανθρώπων η οποία απαξιώνεται. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να πει ότι είναι δικό μας το έργο, εμείς το ξεκινήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία βαδίζει ακριβώς στα αρχνάρια που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στον ίδιο σχεδιασμό, στα 3 τμήματα, το τμήμα Χανιά Χερσόνησος Παραχώρηση, το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη Μεσδίτ και το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος με δημόσιους πόρους. Το μόνο που προσθέτει η Νέα Δημοκρατία είναι τα διόδια. Θα θέσω το θέμα των διοδίων, όπως θα θέσω και το θέμα της ιδιαιτερότητας που έχει η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, που πολλοί από τους πολίτες δηλώνουν ότι είναι και οι πιο ρηγμένοι σε αυτόν τον σχεδιασμό. Αυτό είναι φυσικό. Θα επανέλθω, αλλά θέλω μια πρώτη τοποθέτηση. Κυρία Μιχάλα, και το Ρέθυμνο έχει το δικό του μερίδιο σε αυτόν τον τεράστιο δρόμο, σε αυτό το τεράστιο έργο. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις απαλωτριώσεις σε περιοχές περιμετρικά του Ρεθύμνου. Θέλω να σας μεταφέρω αυτό που λένε και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ΠΑΣΟΚ στη χρυσή του πολιτικά εποχή, που η Κρήτη έδινε 50 και 60, στο Ηράκλειο είχε δοθεί και 70%, θα πρέπει να είχε κατασκευάσει αυτόν τον δρόμο εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να διαιωνίζουμε παλιές πολιτικές. Μιλάμε στο σήμερα, στο τώρα. Στο τώρα, λοιπόν, έχουμε το χειρότερο δρόμο σε όλη την Ελλάδα. Μιλώ συγκεκριμένα για το κομμάτι Ρέθυμνο Ηράκλειο. Είναι ο χειρότερος δρόμος σε όλη την Ελλάδα. Και θρηνούμε κάθε χρόνο δεκάδες θύματα και ο κατάλογος αυξάνεται. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή στο Ρέθυμνο, έξω από το Δημαρχείο, συγκεντρωνόμαστε όλοι οι πολίτες και ανάβουμε ένα κερί και προσευχόμαστε για τα θύματα του ΒΟΑΚ. Αυτό είναι πολύ λυπηρό και γεμίζει πόνο όλους τους κρητικούς και πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να πούμε για τις παλιές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και είναι μια παθογένεια που διαιωνίστηκε και έπρεπε να βρεθεί μια λύση και όχι να φτάνουμε σήμερα στο σημερινό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη,
Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο νέος κρητικός αυτοκινητόδρομος που θα κατασκευαστεί, θα είναι ένας δρόμος που όπως όλα δείχνουν θα είναι με διόδια. Το σύνολο των υποψηφίων του κόμματός σας που συμμετέχουν στις δικές μας εκπομπές εδώ στην Κρήτη TV λένε ότι θα είναι ένας δρόμος που οι κρητικοί λέει θα τον χρυσοπληρώνουν. Ναι. Τυχαίνει να είμαι και από τη Σιτία βέβαια και ακούω τώρα για ενστάσεις και τα λοιπά και οι Σιτιακοί δεν έχουν δει δρόμο πάνω από 4 με 5 δεκαετίες. Οδηγάνε τον ίδιο δρόμο και βαδίζουν τον ίδιο δρόμο και βέβαια όλοι οι λασιθιώτες. Θυμάμαι αυτή την έρμητη γέφυρα στο Χαμέζι που αναγκάστηκε να χτιστεί μόνη της στο τέλος. Ναι. Οδηγάνε αυτό το δρόμο όπως τον οδηγούσαν οι παππούδες μας. Με τα γαϊδούρια βέβαια τότε, τώρα με αυτοκίνητα. Βέβαια η κατάσταση είναι τραγική σε όλη την Κρήτη. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από έναν από τους χειρότερους δρόμους πράγματι στην Ελλάδα, έναν από τους πιο, να το πω έτσι, ματωμένους δρόμους στην Ελλάδα, με χιλιάδες νεκρούς που έχουμε ζήσει, θα έλεγε κανείς ότι μια πολιτική που ενδιαφέρεται πρώτα και κύρια τις ανάγκες του κρητικού λαού θα έπρεπε να φτιάξει ένα σύγχρονο δρόμο, προφανώς, ασφαλή, δημόσιο και δωρεάν, με όρους 21ου αιώνα βέβαια, ταχύτητες κτλ. Από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Απέναντίας, αντί να μιλάμε για κάτι τέτοιο, που αυτό στο κάτω-κάτω νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κρητικού λαού αυτό έχει ανάγκη και αυτό σκέφτεται, αυτό θα ήθελε να συμβεί, συζητάμε για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, ο οποίος δεν έχουν προβλεφθεί καν εγκάρσεις ή άλλοι δρόμοι, στον οποίο δεν θα μπορείς να βγεις, δεν θα υπάρχουν δρόμοι διαφυγής. Τον οποίο πράγματι ο κρητικός λαός θα το χρησιμοποιήσει και στην κατασκευή του, με τους τεράστιους φόρους που θα πληρώσει για να κατασκευαστεί, για να μπορούν να φροντιστούν και να εξασφαλιστούν τα υπερκέρδη μεγάλων εργολάβων και εταιριών που θα αναλάβουν αυτό το έργο, και ταυτόχρονα θα τον πληρώσει και στη χρήση του, γιατί αν το χρησιμοποιήσει έναν κλειστό, ξαναλέω, αυτοκινητόδρομο, δεν θα υπάρχουν εναλλακτικές δηλαδή διαδρομές. Και η ουσία είναι, για να μην κουράζω για τον κόσμο, είναι ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Και εμείς μιλάμε ξεκάθαρα και το ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και τον κρητικό λαό ότι ο λόγος που γίνεται ένας τέτοιος δρόμος είναι ακριβώς επειδή το κεφάλαιο και οι ανάγκες του θέλουν ένα τέτοιο δρόμο. Ο λόγος που δεν έγινε τόσα χρόνια, τώρα το κεφάλαιο απαιτεί το τουριστικό κεφάλαιο, το κατασκευαστικό, το εμπορικό, ειδικά με αφορμή την δημιουργία την κατασκευή του αεροδρομίου του Καστελίου, να γίνει ένα τέτοιο έργο, πράγματι για την ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη η οποία δεν χωράει τις ανάγκες του κρητικού λαού, τις ανάγκες του και για τις μεταφορές, αλλά και συνολικά. Επομένως, θέλει και πάει και θράσος, θα έλεγα εγώ, θέλει πολύ θράσος να μιλούν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι ακόμα και αυτόν τον δρόμο, ξαναλέω, υλοποιούν, τον οποίο θα τον φορτώσουν στις πλάτες του κρητικού λαού, να ζητάνε και τα αρέστα. Ας βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του. Κύριε Βερναδάκη, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει και τις δικές του επαφές στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι στις μετακινήσεις σας από την Θεσσαλονίκη στο Κρήτη διαπιστώνετε αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Κρήτη αναφέρθηκε σε αυτό το έργο, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι αυτό ακριβώς που σημειώθηκε. Είναι από το 1968, ήδη από το 1990, πριν δηλαδή γεννηθώ καν εγώ, υπήρχαν μελέτες. Δεν προχώρησε από κανέναν ποτέ. Ακόμα και όπως ακούστηκε και τις χρυσές εποχές, βέβαια το Πασόκ νομίζω ότι δεν κυβέρνησε παλιότερα, είναι το Πασόκ το δρουλάκι, δεν υπάρχει παρελθόν, τέλος πάντων. Είχαμε το αστιόμετρο να τερματίζει με τον Πρωθυπουργό να κάνει εγκαίνιση σε κάτι που δεν υφίσταται. Μας έχει συνειδήσει βέβαια σε αυτά και ο κύριος Τσίπρας που είχε εγκαινιάσει το μετρό Θεσσαλονίκης που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αλλά σε επανέλθω στην ουσία. Είναι πράγματι ένας δρόμος στον οποίο γίνονται πολλά δυστυχήματα και χιλιάδες ατυχήματα. Χάνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Πάντως αυτά τα δύο παραδείγματα έχουν γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εγκαινιάσατε το μετρό της Θεσσαλονίκης, απαντούμε. Μα είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί γίνεται από όλες πλευρές και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό και πρέπει να κοιτάμε και να του λέμε την αλήθεια. Τώρα συγκεκριμένα για αυτό το έργο. Θα συμφωνήσω με τον συνυποψήφιο που ανέφερε ότι δεν υπάρχουν παράδρομοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και σαν νομικός θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση που αφορά εν γέννη τα δημόσια έργα. Στην Ελλάδα έχουμε την εξής παγκόσμια πρωτοτυπία. Χρυσοπληρώνουμε και την κατασκευή μέσω των ΣΔΙΤ, χρυσοπληρώνουμε και τη συντήρηση. Και όταν καλούμαστε να απολαύσουμε το κόστος της συντήρησης που πληρώνουμε, βλέπουμε τι γίνεται στην Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό, με συγχωρείτε. Μία φορά χρειάστηκε το κάτι παραπάνω για την
συντήρηση που χρυσοπληρώνουμε μέσω των διοδίων και οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Και οι άνθρωποι κινδύνευσαν. Και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γυρίσουν τις δουλειές τους και στα σπίτια τους. Γι' αυτό να σημειώσω την νομική παγκόσμια πρωτοτυπία. Και επίσης είναι και ευθύνη των εργολάβων. Δεν βλέπουμε ποτέ να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για τις κακοτεχνίες, για τις καθυστερήσεις. Υπάρχουν μόνο ρήτρες που τους προστατεύουν και όχι ρήτρες που είναι επικίνδυνες για αυτούς. Αλλά θέλω να σημειώσω κάτι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όλη η Κρήτη. Όχι μόνο γιατί είμαι εγώ υποψήφιος στο Ηράκλειο και επειδή μιλάμε σε ένα κριτικό κανάλι, δεν απολαμβάνει αυτά που πληρώνει. Η Κρήτη σαν περιοχή, τόσο σαν έκταση όσο και πληθυσμιακά, εισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας με μεγαλύτερη αναλογία από κατοίκους και έκταση. Και αυτή την εισφορά της δεν την απολαμβάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κριτικός πληρώνει κάποιους φόρους, κάποιες εισφορές και δεν απολαμβάνει καν αυτά που τον αναλογούν, ενώ πληρώνει παραπάνω από αυτά που τον αναλογούν. Λοιπόν, κυρία Βλάση, έρχομαι σε εσάς, αλλά θέλω να κάνω ένα διπλό ερώτημα σε εσάς και τον κύριο Θραψανιώτη. Επειδή έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά και δημοσιογραφικό εδώ και αρκετά χρόνια τις εξελίξεις γύρω από τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, έχω μιλήσει και με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογραφικά στην τηλεόραση. Αυτό το οποίο εγώ κατανοώ ως πολίτης και δεν μιλάω σαν δημοσιογράφος είναι ότι σε ένα πράγμα που συμφωνείται η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι αυτός ο δρόμος θα έχει διόδια. Απλά το λέτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα έχει διόδια, όπου ουσιαστικά θα δημιουργούν κάποια ελαφρυντικά στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα έχει διόδια, αλλά αυτά τα διόδια δεν θα τα πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο αναφέρεστε στο κομμάτι των διοδίων. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι, αν θέλετε την άποψή μου, ότι ο ΒΟΑΚ δεν θα έχει στο τέλος διόδια. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Λέω αυτό που νομίζω ότι θα συμβεί στο τέλος. Διότι σίγουρα είναι πολύ επιβαρυντικό για τους Κρήτες να πληρώνουν διόδια σε ένα δρόμο τον οποίο στο κάτω-κάτω έχει φτιάξει. Πάντως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ναι, και η Υπουργή. Σύμφωνοι. Ακούστε όμως τι γίνεται τώρα. Στο νομό Λαστείου, ας πούμε, για να πάρω εγώ το νομό Λαστείου. Επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα χρόνων που το κράτος δεν έχει φτιάξει αυτό το δρόμο και επειδή δεν θα χρηματοδοτηθεί όπως στους άλλους νομούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα πάει από δημόσιες, από κρατικές επενδύσεις, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχουν και διόδια. Μάλιστα, δηλαδή έχουμε πει μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Βλάση, ότι σε αυτήν τη μελέτη, λέει, την πρόχειρη που παρουσιάσετε, δεν έχει καμία αναφορά στους κάθετους άξονες του Λασιθίου. Καταρχήν, δεν έχει ληφθεί απάντηση αν αυτός ο δρόμος θα φτάσει μέχρι τη Σιτία και βεβαίως τι θα γίνει με τον κάθετο άξονα προς την Ιεράπετρα αλλά και το οροπέδιο Λασιθίου. Θα σας πω ότι έχει απαντηθεί ότι ο δρόμος αυτός ο ΒΟΚ θα φτάσει από τα Χανιά, από την Κίσαμο, ίσα με τη Σιτία. Mm. Και φυσικά θα υπάρχει ο κάθετος άξονας που λέτε εσείς που θα ενώνει η Ιεράπετρα. Αλλά θα σας πω εγώ το μεγάλο επίσης δράμα που ζει η Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια που δεν υπάρχει ο ΒΟΑΚ, δεν υπάρχει ούτε ΝΟΑΚ. Όταν λοιπόν θα δημιουργηθεί και ο νότιος άξονας που θα συνδέει τις μεγάλες περιοχές της Κρήτης, μία από αυτές είναι η Ιεράπετρα, άλλη η πόλη είναι το Τιμπάκι, και θα δημιουργήσει πραγματικά μία ισχυρή νότια Κρήτη όσο αφορά το δικό δίκτυο, τότε θα διορθωθούν και οι οδικοί άξονες οι οποίοι θα τέμνουν και θα είναι κάθετοι. Διότι καταλαβαίνετε τώρα ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, φυσικά και το θέλουμε, και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί στεκόμαστε σε παραμικρά, σε λεπτομέρειες που στην ουσία καθυστερούν το έργο, ενώ εμείς θέλουμε να το προχωρήσουμε για να αναπτυχθεί η Κρήτη, ξαναλέω, και να αναπτυχθεί. Πάντως, όχι κυρία μόνο Βλάση, στο Λασίθι, ξέρετε τι λένε, ότι, ο ΒΟΑΚ, ότι το Λασίθι λέει είναι μόνο ο Άγιος Νικόλαος με βάση αυτό το Ακούστε έργο. Να δείτε, Λασίθι δεν υπάρχει στο χάρτη της Κρήτης, να σας το πω εγώ πολύ απλά. Μπορεί και ο κύριος Θραψανιώτης να το πει. Είναι ο πιο αδικημένος και παραγωνισμένος νόμος της Κρήτης. Δηλαδή, εδώ με αναγκάζετε να πω σκληρά πράγματα. Στο νομό Λαστείου, τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ένα ή δύο σε όλο το νομό Λαστείου. Είναι δυνατόν ένας νομός ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και από τον αγροτικό τομέα και από τον τουριστικό τομέα να μην έχει από το κράτος αποδοχές. Να το πω πολύ απλά. Δηλαδή, οι Λασιθιώτες τι είναι, άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού? Δεν το δεχόμαστε αυτό. Και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε άμεσα σε έργα. Σε αυτό που λέω τώρα, πιστεύω ότι και ο κύριος Θραψανιώτης συμφωνεί. Ότι είναι ο πιο παραγωνισμένος και ο πιο αδικημένος, ξαναλέω, νομός όλης της Κρήτης. Αλλά είναι απαράδεκτο από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν είμαστε οι τελευταίοι στο χάρτη. Κύριε Μπορεί να είμαστε στην άκρη, ακρίτες, αλλά είμαστε από τους πρώτους όμως. Κύριε Θραψανιώτη, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε τη δική σας πρόταση για τα διόδια και βεβαίως τι γίνεται με τους κάθετους άξονες.
Όση ώρα μιλάτε, έχουν έρθει και μηνύματα από το Λασίθ που λένε: εμείς δεν έχουμε πάρει λίγα ακόμα απάντηση αν αυτός ο δρόμος φτάσει μέχρι τη Σιτία. Να σας πω, καταρχήν να συμφωνήσω με την κυρία Βλάση ότι ο νομός Λασίθ είναι ο πιο αδικημένος, έτσι. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει το ανέκδοτο που λέει: η Κρήτη έχει 4 νομούς στους εξής 3. Εγώ θα πω ότι μία φορά στη Βουλή, αναφερόμενος σε αυτό το θέμα ότι είναι αδικημένος ο νομός Λασίθ, ο κύριος Κεφαλογιάννης, και το λέω, πετάγεται από κάτω και λέει: πάλι γκρινιάζει ο Θραψανιώτης για το Λασίθ. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει το θέμα των διοδίων, όπως είπατε κι εσείς. Εγώ πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είναι μια άποψη ότι για να μπορέσει να συντηρηθεί ένας δρόμος, χρειάζεται να υπάρχουν έτσι και διόδια από τη στιγμή που δεν μπορεί να συντηρηθεί διαφορετικά, που δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση. Όμως, εμείς είχαμε πει τότε ότι τα διόδια θα μπουν μόνο για επισκέπτες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, από τον τουρισμό, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες για τη συντήρηση του δικτύου. Πάντως και αυτό, κύριε Υπουργέ Θραψανιώτη, έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, πώς θα ξέρουν στα διόδια αυτοί που διέρχονται του δρόμου ποιοι είναι? Και επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη για 6 μήνες έχει σχεδόν το διπλάσιο του πληθυσμού. Τους υπόλοιπους 6 μήνες είμαστε εμείς εδώ. Υπάρχουν λύσεις, κύριε Δασκαλάκη. Ήταν μια πρώτη άποψη, μια πρώτη τοποθέτηση δική μας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα διόδια για τους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο δρόμος αυτός έχει χαρακτηριστεί από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο διευρωπαϊκό δίκτυο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο θα προχωρήσει μέχρι τη Σιτία. Εγώ δεν το βλέπω, κύριε Δασκαλάκη. Παρόλο που λένε ότι υπάρχουν μελέτες, ότι υπάρχουν. Δεν το βλέπατε και την περίοδο που εξήγηλε αυτό το έργο και το σχεδίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχαμε πει ότι πάμε για το διευρωπαϊκό δίκτυο. Από εκεί και πέρα είχαμε προχωρήσει σε μια μελέτη από Καστέλη μέχρι Σιτία για ένα ενιαίο βόρειο οδικό άξονα, και είχαμε πει ότι πηγαίνουμε για το τμήμα Χανιά Άγιος Νικόλαος με πόρους τους οποίους ψάχναμε να βρούμε, και από εκεί και πέρα από Σιτία, από Άγιο Νικόλαο μέχρι Σιτία, ανάλογα με τις μελέτες και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, θα προχωρούσαμε τμήμα-τμήμα μέχρι τη Σιτία. Τώρα, γιατί μιλάμε για μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε μνημόνια. Είχαμε περιορισμένες δυνατότητες οικονομικές. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το ΕΣΠΑ. Έχουμε τις δυνατότητες έτσι να προχωρήσει γρηγορότερα και η κατασκευή του δρόμου προς τη Σιτία. Είναι όντως παραμελημένη Σιτία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει πρόσβαση για να μπορούν να έχει γρήγορη πρόσβαση. Έχουμε μια Σιτία η οποία ένας ασθενής από το Παλέγαστρο για να έρθει στον Άγιο Νικόλαο ή να πάει στο Ηράκλειο θέλει πάνω από 2 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να προχωρήσει και ο δρόμος προς τη Σιτία. Σε ό,τι αφορά το θέμα του νότιου οδικού άξονα, εγώ να σας πω ότι κατέθεσα μια αναφορά των μελετητών του νότιου οδικού άξονα, οι οποίοι καλούν εδώ και 2 χρόνια περίπου το Υπουργείο, τον κύριο Καραμαλή, καλούσαν να απαντήσει, δεν έχει απαντήσει. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση αυτός ο δρόμος, διότι μετά από 20 χρόνια που είχαν γίνει απαλωτριώσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουν γίνει εργασίες δεξιά και αριστερά του δρόμου, που χρειάζεται να γίνει μια επικαιροποίηση ούτως ώστε να προχωρήσει και αυτό το τμήμα. Καταρχήν, πάνω στο νότιο οδικό άξονα, να συμπληρώσω ότι πρέπει να οριμάσουν όλες τις μελέτες και είναι ακόμα υπό ορίμανση, έτσι να πούμε την πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, δεν μου άρεσε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ σκόπευε για τον νομό Λαστίου, και πρέπει να το πω στον κύριο Θραψανιώτη, διότι είναι απαράδεκτο να λέω εγώ σήμερα εδώ ότι ο νομός Λαστίου είναι παραγωνισμένος και είναι ο τελευταίος στο χάρτη, και να μας λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, ευτυχώς που δεν κυβέρνησε δηλαδή, ήταν να φτάσει ο δρόμος ίσα με τον Άγιο Νικόλαο και μετά, αν έχουμε λεφτά, να πάει στη Σιτία. Αυτό δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική για ένα νομό ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί ολόκληρος. Δεν μπορεί να κόβουμε τον νομό με τη
λωρίδα της Γάζας, έτσι. Αυτά πρέπει να τελειώσουν και στο σκεπτικό και στην νοοτροπία, αλλά και στην πράξη. Πρέπει να έχουμε την πολιτική βούληση, κύριε Δασκαλάκη, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εμείς, εγώ τουλάχιστον όσο με αφορά, θα αγωνιστώ για το σύνολο του νομού Λεστίου. Διότι για μένα δεν υπάρχει να απαντήσει ναι, σε αυτό, δεν κύριο Στραψανιώτης. Πόλη, ή χωριό, θέλω ή κοινότητα να είμαι δίκαιος, που είναι εκτός του πάρτη. Ναι, κύριε Στραψανιώτη. Θα απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, γιατί εμείς μας αρέσει να λέμε την αλήθεια, να κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούμε. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία δυνατότητα. Γιατί δεν είχαμε καμία δυνατότητα τότε? Διότι παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα. Μια χρεοκοπημένη χώρα με το 25% του εθνικού εισοδήματος να έχει μειωθεί, μια χρεοκοπημένη χώρα με την ανεργία στο 28%, μια χρεοκοπημένη χώρα με την περικοπή μισθών και συντάξεων κατά 40%. Άρα λοιπόν δεν είχαμε δυνατότητα να λέμε, να τάζουμε στον κόσμο χωρίς να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Πράγμα που γίνεται σήμερα, κύριε Δασκαλάκη. Βγήκανε τώρα πριν από λίγο να ανακοινώσουν ότι υπογράφει η σύμβαση με τις τρεις εταιρείες για το βόρειο δικό άξονα και πανηγυρίζουν. Όταν πήγανε και στήσανε τη Φιέστα στο τμήμα Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και αφήσανε τα μηχανήματα εκεί για τρεις μήνες, να πληρώνουμε ρήτρα για τα μηχανήματα που ήταν εκεί και μετά που κάναμε τη διαμαρτυρία, τα πήραν και σηκωθήκαν και φύγανε. Το πού πήγανε είναι άγνωστο. Επειδή μίλησε για χρεοκοπία πάντως, ότι χρεοκοπήσανε και κάνανε και δείξανε, να μην ξεχάσουμε, λέμε, τα capital controls που χρεοκοπήσανε την Ελλάδα και φέραν την οικονομία στον πάτο, γιατί τώρα μην αρχίσουμε να λέμε το παρελθόν, ας πούμε το παρόν και το μέλλον. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα πάω στην κυρία Μιχάλα. 5 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ, ώρα αιχμής, Εθνικές Εκλογές 2023, προσαρμοσμένες όλες οι παραγωγές της Crete TV σε αυτήν την εκλογική πραγματικότητα. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες όλοι καλούμαστε να αποφασίσουμε για τις τύχες αυτής της πατρίδας. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Μιχάλα. Ένα ερώτημα που αφορά το Ρέθυμνο είναι ότι και στο Ρέθυμνο, λέει, δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός όσον αφορά τον νότιο άξονα, που θα συνδέει δηλαδή το νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Δηλώνουν, ας πούμε, οι κάτοικοι στον Πλακιά και στην Αγία Γαλήνη ότι είναι εντελώς αποκομμένοι από την Βόρεια Κρήτη με αυτόν τον σχεδιασμό. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι το νότιο Ρέθυμνο τελείως αποκομμένο. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Και πρέπει να σκεφτούμε και πάλι ότι οι Ρεθεμιώτες είμαστε στην πιο δύσκολη θέση, γιατί είμαστε στο κέντρο και για να πάμε στους διπλανούς νομούς και από τα Χανιά και προς τα Χανιά και προς το Ηράκλειο, τους χρησιμοποιούμε όλη την ώρα αυτούς τους δύο δρόμους. Και θα πρέπει να πληρώσουν και διόδια, γιατί η θέση είναι ότι τουλάχιστον, στην περιφερεια, τουλάχιστον με βάση το σχεδιασμό έτσι όπως έχει δημοσιοποιηθεί, δεν ξέρω αν θα αλλάξει, η θέση είναι ότι το κομμάτι του νέου κρητικού αυτοκινητόδρομου στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου μάλλον δεν θα έχει διόδια. Έτσι ακριβώς έχει. Θα έχει όμως σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε για τους Ρεθυμιώτες είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Αν σκεφτείτε πως χρησιμοποιούμε αυτούς τους δρόμους σε διπλάσιο βαθμό, γιατί και για το νοσοκομείο, αφού και το νοσοκομείο μας έχουμε σοβαρά προβλήματα, αλλά θα αναφερθούμε ίσως αργότερα στην υγεία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Οπότε διανύουμε τους δρόμους προς Χανιά και προς Ηράκλειο καθημερινά και για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, αλλά και για την ακτοπλοϊκή μας σύνδεση, αφού δεν έχουμε ούτε καράβι. Για την Αθήνα, χρησιμοποιούμε από τους διπλανούς νομούς τα καράβια και για τα αεροδρόμια βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ακόμα πιο μεγάλη τη δυσκολία και την ανάγκη για την κατασκευή του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σημειονίδη, έρχομαι σε εσάς. Ορθώς με διορθώσατε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι στο Ηράκλειο τον Σάββατο που μας έρχεται, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Ναι. Θέλω το σχόλιο σας για τον κρητικό αυτοκινητόδρομο στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Θα μιλήσω για όλα με αυτό. Και στο κομμάτι της Σιτίας θέλω λίγο να σταθείτε. Βεβαίως. Απλά επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για την μέσα εισαγωγικά αντιπαράθεση που είδαμε πριν το διάλειμμα ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία, στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω έτσι ότι είναι μέσα εισαγωγικά. Γιατί τελικά όλη αυτή η συζήτηση έγινε για να τελικά περιγράψουν ακριβώς το ίδιο έργο, αυτό που υλοποιείται, που είπα και πριν ότι εν τέλει πρόκειται για ένα έργο που είναι σχεδιασμένο και θα υλοποιηθεί με βάση τις ανάγκες τελικά, ξαναλέω, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, είτε αυτού που θα το κατασκευάσει, είτε αυτού που θα το χρησιμοποιήσει. Και να πω και ένα, αν τώρα προεκλογικά τα φουσκώνουν κιόλας, όχι απλά θα δούμε διόδια, το χαράτσωμα θα πάει σύννεφο. Θα γίνει ένας δυσπρόσιτος λοιπόν
αυτοκινητόδρομος, ακριβώς γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει την κερδοφορία του επενδυτή στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Επομένως, ο κρητικός λαός πρέπει να σκεφτεί πώς θα διεκδικήσει και το κάνει και τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν και τον δρόμο αυτό να τον αποκτήσει, αλλά να έχει δωρεάν ασφαλή πρόσβαση στο συγκεκριμένο δρόμο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πράγματι από την Κίσα, μου ξαναλέω, μέχρι τη Σιτία. Και επειδή υπόθηκε και ιδιαίτερα για τη Σιτία, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πριν, το πώς έργα γίνονται, το πώς σχεδιάζονται και με ποιο κριτήριο αυτά σχεδιάζονται, αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Με αφορμή την κατασκευή του αεροδρομίου του Καστελίου, προφανώς, ειδικά στο βόρειο δυτικό άξονα, κυρίως από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τα Χανιά, λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης, προφανώς μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων σε όλη αυτό το, σε όλη αυτό το, σε αυτή την έκταση, είναι λογικό, να το πω και έτσι μέσα σε εισαγωγικά, λογικό βέβαια, αλλά άδικο, να μπει προτεραιότητα ακριβώς ένας δρόμος τέτοιος, ο οποίος να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Γιατί πρέπει να μειωθούν οι αποστάσεις τράνζιτ, οι χρόνοι τράνζιτ, αυτά ζητάει το κεφάλαιο, να τα πω έτσι απλά. Και γι' αυτό και στη Σιτία δεν είναι προτεραιότητα. Μάλιστα. Μην αναζητάμε δηλαδή μόνο στην ανικανότητα ή σε άλλες πτυχές. Είναι το τρόπος που λειτουργεί αυτό το σύστημα, ο οποίος είναι αντιλαϊκός. Επομένως, ο κρητικός λαός πρέπει να σκεφτεί πώς θα διεκδικεί το δίκαιο του κόντρα σε πολιτικές που τελικά, ξαναλέω, τελικά συμφώνησαν. Το ίδιο έργο περιέγραψαν, το ίδιο έργο υπηρετούν, την ίδια λογική έχουν, που είναι ένας δρόμος, ξαναλέω, κλειστός, που θα τον αγοράζεις για να τον, να τον διανύσεις. Κύριε Βερναδάκη, ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η Κρήτη, λέει, διαχρονικά πληρώνει το τίμημα των επιλογών. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο τι προσφέρει η Κρήτη στον κρατικό κορβάνα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, ένας τέτοιος δρόμος θα μπορούσε να είναι βιώσιμος χωρίς τη χρήση διοδίων? Είναι αυτό που έθιξα και προηγουμένως. Πρέπει να βλέπουμε συνδυαστικά. Δηλαδή, τι θα μου κοστίσει σαν κατασκευή, τι σαν συντήρηση. Αν δεν πληρώσω τίποτα για την κατασκευή και ή πληρώσω ένα ελάχιστο ποσό και πληρώνω μετά διόδια, έχει κάποια λογική. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Ναι, ναι, ναι. Επειδή είστε στην περιφερειακή ενότητα του Ηράκλειου, το Ηράκλειο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας. Με βάση τα δεδομένα αυτά, αν κάποιος θέλει να φύγει από το κέντρο του Ηρακλείου και να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενδεχομένως να πρέπει να πληρώσει διόδια. Το περιμετρικό κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης στο Ηράκλειο χρησιμοποιείται σαν περιφερειακός δρόμος, δηλαδή είναι ένας δρόμος με καθαρά αστικά χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να υπάρξει μια θωράκιση για αυτήν την πόλη που ουσιαστικά σηκώνει και το βάρος της κίνησης όλου του νησιού? Προφανώς, και είναι αυτό που ακούστηκε και προηγουμένως. Θα πρέπει τουλάχιστον για τους μόνιμους κατοίκους και τους καθημερινά δραστηριοποιούμενους ή μετακινούμενους για να πάνε σπουδές, δουλειά, βασικές υποχρεώσεις, να υπάρχει σαφής εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, θέλω να σημειώσω κάτι επ' αφορμή τώρα του συγκεκριμένου δρόμου. Ο νομός Ηρακλείου, λόγω και των μεγάλων καταστροφών που υπέστη με τους σεισμούς και, και τα άλλα φαινόμενα και ακραία καιρικά φαινόμενα, είχε τις μεγαλύτερες ζημιές και στο δικό του δίκτυο. Ζημιές που δεν αποκαταστάθηκαν και στις υποδομές του, με σχολεία, με νηπιαγωγεία που υπολειτουργούσαν, με λιώμενα. Σκληρή κριτική του κύριου Βελόπουλου. Είναι ξεκάθαρο. Υπήρχαν καλοχώροι και στις περιοχές όπως την Αγία Πελαγία. Προφανώς είναι κάτι που το ζήσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή και επίκαιρες και μέσα σε οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είδαν ούτε τα βασικά της καθημερινότητας. Γιατί καμιά φορά είναι ωραίο να μιλάμε για τα μεγάλα και τα σπουδαία έργα, αλλά δεν βλέπουμε τα απλά. Οι άνθρωποι δεν είχαν σε λιώμενες εγκαταστάσεις τα παιδάκια τους μία τουαλέτα για 200 άτομα. Και τώρα, εννοείται μας ενδιαφέρουν τα σπουδαία, τα μεγάλα έργα, αλλά δεν είχαν ούτε την ευγενή αντιμετώπιση όταν αντιμετώπισαν ένα σοβαρότατο πρόβλημα της καθημερινότητάς του. Οπότε, εννοείται ότι αυτό είναι προφανή. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ένας άνθρωπος για να πηγαίνει στη δουλειά του και στο σχολείο του, αλλά πρέπει να σημειώσουμε λίγο και τα βασικότερα που είναι για μένα η καθημερινότητα και ειδικά η στήριξη σε κάποιον που έχει πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα ή σεισμικά περιπτώσεις. Κύριε Δασκαλάκη, αν μπορώ να πάρω το λόγο πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί είπατε ότι είπε ο κύριος Βερνιδάκης ότι αν κάποιος πάει στο πανεπιστημιακό θα πρέπει να πληρώσει ίσως διόδια σε μικρές αποστάσεις. Επειδή έχω ζήσει στη Γαλλία που υπάρχουν
πάρα πολλοί τέτοιοι αυτοκινητόδρομοι, έτσι, και σε κάθε έξοδο μπορεί να βγει σε ένα μικρό χωριό ή σε μια μικρή πόλη. Εκεί οι κάτοικοι, οι οποίοι εργάζονται, έχουν ειδική κάρτα και επομένως δεν πληρώνουν καθόλου διόδια, αυτοί που κάνουν λίγα χιλιόμετρα. Ή αλλιώς τα διόδια είναι μετά από την περίμετρο αυτή, η οποία είναι ενοχλητική. Επομένως, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Άρα μπορεί να γίνει όπως αυτό σε αυτό το επίπεδο, λέω, στην Αθήνα. Έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα τεράστιο κεφάλαιο που νομίζω αφορά ολόκληρη την Κρήτη, αλλά χαίρομαι που απόψε εδώ είναι Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, γιατί τους τελευταίους μήνες είδαμε απίστευτα δυναμικές κινητοποιήσεις σε δύο περιφερειακές ενότητες, στο Λασίθη αλλά και στο Ρέθυμνο. Είδαμε δύο τεράστια συλλαγητήρια, ένα πολύ μεγάλο, ένα ιστορικό συλλαγητήριο στην Ιεράπετρα και ένα επίσης πολύ μεγάλο συλλαγητήριο στο Ρέθυμνο. Φαίνεται ότι το Ρέθυμνο με το Λασίθη ήταν πολύ κοντά και δημιούργησαν και ένα ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό λένε τουλάχιστον οι υγειονομικοί, αποψήλωσε εντελώς τα νοσοκομεία του Λασιθίου αλλά και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Κυρία Βλάση, πάνω από 10.000 πολίτες βγήκαν στον δρόμο. Μεταξύ των οποίων και εγώ. Η κριτική όμως στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σκληρή από τους λασιθιώτες και ειδικά στην Ιεράπετρα που λένε ότι αυτή η κυβέρνηση απαξίωσε εντελώς το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Ακούστε να δείτε, τα νοσοκομεία της Ιεράπετρας πρώτα απ' όλα, της Ιτίας, του Αγίου Νικολάου, είναι σχετικά απαξιωμένα από πάρα πολλά χρόνια. Δεν τα απαξίωσε η Νέα Δημοκρατία. Διαρκώς φθήνουν. Και ευθύνουν διότι κανένα από τα νοσοκομεία αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχει λειτουργήσει φυσιολογικά ούτε με το ανάλογο προσωπικό. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα ξέρουμε, τα αναγνωρίζουμε. Υπήρξαν αστοχίες, αλλά όχι από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο, ούτε τα αποψήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πανηγύρι έχει ξεκινήσει πάνω από 10 με 15 χρόνια. Ναι, αλλά κυρία Βλάση, τέσσερα χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κυβερνά. Συμφωνώ. Δεν μπορούσε να αποκαταστήσει το συμφωνώ, πρόβλημα. Συμφωνώ. Το πρόβλημα για να αποκατασταθεί πρέπει να κάνουμε άλλη τεράστια, μεγάλη μελέτη το πώς θα πρέπει να γίνει στα τρία αυτά νοσοκομεία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ούτε τη Ιεράπετρα στο νοσοκομείο λειτουργεί, πολυτουργεί. Τη Ιτία το ίδιο φαντάζομαι, λίγο καλύτερα ίσως. Και του Αγίου Νικολάου μέσα και του Αγίου Νικολάου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ολόκληρου νομού, γιατί δεν έχει τις προδιαγραφές. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε, κύριε Δασκαλάκη, τι υγεία θέλουμε. Τι υγεία θέλουμε στο νομό Λαστείου? Θέλουμε να έχουμε υγεία ή θέλουμε κάθε δύο και τρεις να βγαίνουμε στους δρόμους, ναι, χωρίς κανένα αποτέλεσμα? Δεν μου απαντάτε σε κάτι, κυρία Βλάση. Μα σας απαντάω. Τέσσερα χρόνια τις τύχες αυτής της χώρας τις ορίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνούμε. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο την Ιεράπετρα στο κομμάτι του υγειονομικού ρεπορτάζ, γινόταν διαρκώς εκκλήσεις, καμία μα απολύτως καμία παροχή όσον αφορά προσωπικό. Όσο αφορά προσωπικό, έχετε απολύτως δίκιο, και όσο αφορά επίσης γιατρούς, είναι το κυριότερο. Γιατρούς. Και, ναι, αυτό όμως υπάρχει ένα θέμα κυριολεκτικό εδώ. Στέλνανε γιατρούς κατά καιρούς. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν μένουν οι γιατροί. Και δεν μένουν γιατί δεν έχουν κάτι το οποίο να τους κρατάει στον τόπο αυτό. Κίνητρα. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα κίνητρο άλλος. Τη στιγμή που είναι σε μια κριτική περιοχή, με ένα νοσοκομείο που έχει τα προβλήματά του. Επειδή όμως εμείς δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να πεθαίνουμε σε καρότσες αυτοκινήτων με ένα δρόμο που δεν υπάρχει, γιατί από την Ιεράπετρα να φτάσουμε στο Ηράκλειο αντί μία ώρα και ένα τέταρτο, μπορεί να θέλουμε και 2,5 ώρες. Γι' αυτό σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να αλλάξει όλο το σύστημα υγείας και να το βελτιώσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα στηριχτεί και θα αλλάξει όλο αυτό την τετραετία αυτή. Και το ζήτημα είναι ότι εμείς απαιτούμε, εγώ τουλάχιστον όσο με αφορά, απαιτούμε στο νομό Λαστείου να έχουμε δημόσια υγεία. Δηλαδή, τέσσερα χρόνια οι Λασιθιώτες λειτουργούσαν, η κυβέρνηση πειραματιζόταν στο Δεν πειραματιζόταν. Τέσσερα χρόνια καταρχήν πέσαμε σε μια πανδημία η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Να το πούμε ως έχει. Από εκεί και μετά, παρόλα τα χάλια των νοσοκομείων μας, για να το πούμε ευθέως, εν τούτης λειτουργήσαν στην πανδημία και σώσαμε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να έχουμε όλα τα μέσα που χρειαζόταν. Τώρα ξεπεράσαμε αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι είναι το τέλος της πανδημίας, μετά από 3 χρόνια βάναυσης, κηρύχθηκε η λήξη πίεσης της ζωής μας, έτσι, και γι' αυτό και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τα εφόδια στα νοσοκομεία μας για το δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία και ανθρώπινη ζωή. Θα επανέλθω σε εσάς. Θέλω να κάνετε μια ανατελεία. Κύριε Θραψανιώτη, θέλω το σχόλιο σας. Η προηγούμενη διοικήτρια της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, η κυρία Μαυρομάτη,
Λέει ότι η αποαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είχε έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη και έδωσε λέει μία μάχη για να καλύψει τις ανάγκες της περιφερειακής ενότητας του Λασιθίου. Θέλω λίγο το σχολείο. Είστε ένας βουλευτής. Θα μου πείτε, είμαι ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης. Αυτή η απαξίωση της υγείας στο Λασίθι διωγγώθηκε αυτή την τετραετία. Και τι απαντάτε σε αυτούς που λένε, μα και ο αντιπολιτευτικός βουλευτής θα μπορούσε να πιέσει. Κύριε Δασκαλάκη, να δούμε λίγο την εξέλιξη στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα αλλά και στο νομό Λασιθίου. Να θυμίσω το 2012 σε μια νύχτα απολύθηκαν 2.500 γιατροί. Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Το 2010 χρεοκόπησε η χώρα. Και γιατί χρεοκόπησε η χώρα, λέει ο κύριος Σκυλακάκης, στο Evia Portal τον Απρίλιο του 2015 χρεοκοπήσαμε, λέει, γιατί ξοδέψαμε 827 δισεκατομμύρια και εισπράξαμε 695, 132 εκατομμύρια μέσα. Γι' αυτό το λόγο χρεοκόπησε η χώρα. Και δεν είναι δυνατόν να λένε εδώ και στη Νέα Δημοκρατία ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Φταίει η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως, γιατί εκείνη ήταν που χρεοκόπησε τη χώρα. Άρα λοιπόν και το θέμα της υγείας απαξιώθηκε, γιατί ας μην γελιόμαστε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά μπήκε στις ράγες, προσέφερε πάρα πολλά στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Αυτό όμως που λέτε, κύριε Θραψανιώτη, δεν λέει και πολλά στους κατοίκους του Λασιθίου. Να τα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί, κύριε Δασκαλάκη. Θα φτάσουμε και εκεί, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί το πρόβλημα του Λασιθίου δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο του Λασιθίου. Είναι πρόβλημα και για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, όταν πολύ απλά περιστατικά από τα λασιθιώτικα νοσοκομεία μπλοκάρουν τις εφημερίες στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Εγώ να σας πω λοιπόν το εξής. Το 2015 παραλάβαμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας στο νομό Λασιθίου, το οποίο ήταν απαξιωμένο τελείως. Να θυμίσω ότι το 2016 επισκεφθήκαμε την Ιερά Πέτρα με τον Παύλο Τοπολάκη, τότε αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και φάγαμε ξύλο. 2018 πήγαμε τον Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα τον Ξανθό. Μας χειροκροτήσανε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Δεν κάναμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούσαμε, λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Καταφέραμε όμως να κρατήσουμε όρθια τα νοσοκομεία και να τα ενισχύσουμε. Αυτό που λέει η κυρία Βλάση, ότι προκηρύχθηκαν θέσεις, αλλά δεν δόθηκαν κίνητρα, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δείτε διαχρονικά. Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη, είναι ένα θέμα. Εμείς το πρόγραμμά μας λέμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να ενισχυθεί, διότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού της Νέας Δημοκρατίας είναι η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτό φάνηκε και με τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη τον Δεκέμβριο του 2022 στην Αθήνα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί η Κρήτη να έχει 8 νοσοκομεία και το Λασίθι 4, στοχοποιώντας έμεσα ή άμεσα τα νοσοκομεία στο νομό Λασιθίου και ιδιαίτερα το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Λέει, και ο κύριος Μητσοτάκης λέει τώρα δεν μπορεί σε 30 χιλιόμετρα να είναι δύο νοσοκομεία. Εμείς λοιπόν στηρίξαμε τα νοσοκομεία του νομού ισότιμα, τα ενισχύσαμε ισότιμα στο βαθμό που μπορούσαμε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην πανδημία να είναι ο νομός Λασιθίου πρώτος στον εμβολιασμό κατά του COVID. Και υπάρχει και το πρόγραμμά μας, το οποίο μιλάει για στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και ενίσχυση με κίνητρα, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει ελκυστικό στους γιατρούς οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θα παραμείνω στο κομμάτι της υγείας και θα πάω στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και την κυρία Μιχάλα αμέσως μετά. 2 λεπτά πριν τις 11, εδώ ζωντανά, λίγες ημέρες πριν τις εθνικές κάλπες της 21ης Μαΐου, συζητάμε για τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Κρητικών και βεβαίως το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Πάω στην κυρία Μιχάλη, υποψήφια με το Πασόκ Κινάλ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Κυρία Μιχάλη, σοβαρά τα προβλήματα και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και μάλιστα η υγειονομική εκεί, κάποιοι εκ των οποίων προχώρησαν ακόμα και σε παρετήσεις, αναφέρομαι στο παράδειγμα της κυρίας Ιωαννίδου, της διευθύντριας της παθολογικής κλινικής στο Ρέθυμνο, κάνουν λόγο για μια επίσης απόλυτη απαξίωση. Μάλιστα, τα συλλαλητήρια του Ρεθύμνου ήταν με διαφορά λίγων ημερών από τα συλλαλητήρια της Ιεράπετρας. Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να πούμε πως το ΕΣΥ είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης
και αυτή τη στιγμή απαξιώνεται πλήρως. Και στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, γνωρίζουμε μία χρόνια και συστηματική απαξίωση και υποβάθμιση τόσο του νοσοκομείου όσο και των περιφερειακών κέντρων υγείας. Το νοσοκομείο μας στο Ρέθυμνο νοσεί το ίδιο. Βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι στηρίζεται στον εθελοντισμό, κύριε Δασκαλάκη, των τοπικών φορέων και στις δωρεές των συμπολιτών μας. Πλήρως υποστελεχωμένο από, τόσο από νοσηλευτικό όσο και από ιατρικό προσωπικό και είναι κάτι που δεν μας καλύπτει, ούτε μας αξίζει, ούτε καλύπτει ένα νομό 80.000 κατοίκων και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες αυτός ο αριθμός διπλασιάζεται. Οπότε είναι ντροπή για τον νομό, είναι ντροπή κάθε τρεις και λίγο να χρησιμοποιούμε των διπλανών νομών, τα νοσοκομεία, τόσο τα Χανιά όσο και το Ηράκλειο, για απλά πράγματα και θέματα υγείας. Υπάρχει μερίδιο ευθύνης, να υποθέσω, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρομαι και στους δύο, γιατί στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και Ρεθυμνιώτης Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ξανθός. Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Ευθύνες έχουν και οι δύο κυβερνήσεις. Έπρεπε να γίνουν προσλήψεις, ούτως ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο που φτάνουμε σήμερα και να παρετούνται, όπως είπατε πριν, η κυρία Ιωαννίδου έφτασε στο σημείο να παραιτηθεί για την τραγική κατάσταση που συμβαίνει στο νοσοκομείο. Όμως, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει γενικευμένη σε όλη την Ελλάδα η απαξίωση του ΕΣΥ και στο ΠΑΣΟΚ δίνουμε λύση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε και πολύ συγκεκριμένη πρόταση και λέμε το 8-10% από το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνει στο κομμάτι της υγείας και όχι το 2% που ισχύει τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη, τα ανοιχτά προβλήματα της υγείας στο Λασίθι. Δεν είναι άλλος Θεός. Προφανώς είναι πολύ επιδεινωμένη η κατάσταση στις δομές υγείας και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στο Τζερμιάδο, στο νοσοκομείο της Νεάπολης, επίσης, που το ξεχνάμε. Είναι επιδεινωμένη η κατάσταση. Δεν είναι άλλος Θεός. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να εκπροσωπήσω και τα Χανιά. Εγώ διάβαζα μόλις πριν από λίγο ότι οι δικαιωμένοι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων διαμαρτύρονται ορθά για 24 ώρες βάρδιες. Δηλαδή σώζουν ζωές, αλλά εξαντλούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και μάλιστα πριν καν ξεκινήσει καλά-καλά η σεζόν. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει ένα Βενιζέλιο, πρόβλημα κρίσης και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Μεθαύριο στο Βενιζέλιο έχει κινητοποίηση, αντίστοιχα. Και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αυτά, όπως βέβαια και στα Λασιθίου και στο Ρεθύμνου βεβαίως, διεκδικούν μαζί με το λαό, τους λαούς, όλο τον κρητικό λαό που κατέβηκε στους δρόμους και βεβαίως τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια, εγώ νομίζω, αλλά και οι παγκρίτες κινητοποίησης στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι ορόσημα, αφού σύσσωμος πραγματικά ο κρητικός λαός διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση χρηματοδότησης, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, να λειτουργήσουν όπως πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Αυτό σκοντάφτει βέβαια για να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτές οι πολιτικές, ανεξάρτητα τι λένε τώρα, και έχει και μια ιδιαιτερότητα γιατί δεν εκφράζουν και αυτά που λένε για τα κόμματά τους. Εδώ πέρα τουλάχιστον σε αυτό το πάνελ. Υπηρετούν μια υγεία εμπόρευμα τα κόμματά τους. Άλλωστε νομίζω ότι το έχουμε ζήσει όλοι μας και το Λασίθι έχει πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή η πολιτική της απαξίωσης, της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης. Δεν σταμάτησε με καμία κυβέρνηση, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Τώρα, αν θα επικαλούνται τη δύσκολη κατάσταση, τη μια τα μνημόνια, τη μια την πανδημία, δεν έχει καμία σημασία. Τελικά, πάνω στην ανάγκη που είχε ο λαός για μια δημόσια και δωρεάν υγεία με βάση την επιστήμη, τις κατακτήσεις της επιστήμης στον 21ο αιώνα, δεν είχαν αυτό. Να σας πω μόνο ότι στον Άγιο Νικόλα και στην Ιεράπετρα ετοιμάζουν εγγένεια διαγνωστικά κέντρα ιδιωτικά. Αυτή την πολιτική λοιπόν υπηρετούν. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ από κοντά υπηρετούν δηλαδή, την πολιτική της εμπορευματοποίησης υγείας, την αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα και επομένως φτιάχνουν χώρο για τα συμφέροντα να επενδύσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κέρδη. Χαρακτηριστικά να σας πω μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πώς ετοιμάζει το έδαφος, δηλαδή μια κυβέρνηση στην άλλη, συνεχίζοντας την υποχρηματοδότηση πράγματι της υγείας
την υποστελέχωση της Νέας Δημοκρατίας, προηγούμενης κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων συνεργασίας Νουδού Πασόκ, Λάος, ό,τι ήταν πιο πριν, νομοθέτησε στη δική του μόνο τετραετία τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα που μπάζουν μέσα στα νοσοκομεία τη λογική κόστος-οφέλους. Δηλαδή, έχεις, θα βρεις την υγειά σου, δεν έχεις. Αν είσαι τυχερός, μπορεί και να τη βγάλεις. Εισήγαγαν τροπολογίες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγίες, οι οποίες ξύλωσαν και άλλαξαν όλα τα δικαιώματα τα εργασιακά μέσα στους γιατρούς, αλλαγή ωραρίων, εξαντλητικά ωράρια, αυτά που λέγαμε πριν για τους ειδικευμένους γιατρούς. Επομένως, αυτά βρήκε έτοιμα, βέβαια, στρωμένο έδαφος η Νέα Δημοκρατία, τα συνεχίζει και θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτή την πολιτική. Μπορεί να σας πω και μόνο ότι για το χάρτη υγείας του Λασιθίου, ο χάρτη υγείας όλες τις κυβερνήσεις είναι σε κάθε συρτάρι του εκάστοτε υπουργού, τουλάχιστον στην τελευταία δεκαετία, η οποία υποβαθμίζει, απαξιώνει, κλείνει νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Το λέω ως παράδειγμα. Ο λόγος που δεν γίνονται, και εκείνη η ελπίδα και η προοπτική, είναι γιατί πραγματικά και ο λασιωτικός λαός, αλλά και όλος ο κρητικός λαός είναι στους δρόμους, δεν το ανέχεται αυτό, δεν θα περάσει, και εκείνη και η ελπίδα. Θέλουν να κάνουν από ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπατε και η κυρία Βλάση και ο κύριος Ραψανιώτης. Ναι, εγώ θέλω να πω στον συνάδελφο ότι το να μας κάνει σε κάθε θέμα μια έκθεση ιδεών είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν υπάρχει μια προγραμματική του κόμματός του να μας πει: η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό το λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, πάνω στην υγεία, πάνω στο ΒΑΚ, πάνω σε όλα, και να μας πει κάποιο πρόγραμμα που έχει να προτείνει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, βεβαίως εμείς κάνουμε διαμαρτυρίες. Εγώ, όταν ήταν, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ο κύριος Γεωργιάδης υπουργός, πήγα 100 φορές και διεκδικούσα για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για το νοσοκομείο της Ιθίας Γιατρούς. Το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να προσάψουμε στους εαυτούς μας. Εγώ, αν πολιτεύομαι αυτή τη στιγμή, ένας λόγος είναι για να διευθετήσουμε τα προβλήματα και της υγείας και γενικά των περιοχών του νομού Λαστείου, όπου και αν υπάρχουν. Άρα, αν έχει να μας προτείνει κάτι, να μας το προτείνει. Αλλά να μην κάνει έκθεση ιδεών γενικά και αόριστα και να συμπεριλαμβάνει τα πάντα στο μηδέν. Κύριε Θραψανιώτη, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για εσάς, για να πάω στον κύριο Περναμπάκη. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το αυτό που είπε ο κύριος Σημεωνίδης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Και θα ήθελα να ρωτήσω ειλικρινά, η πρόσβαση 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί εμπορευματοποίηση της υγείας από το ΣΥΡΙΖΑ? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Λαστείου έχουν απαξιωθεί τελείως. Οι γιατροί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αρκετοί αναγκάζονται και στο Λασίθι να παρετούνται, να μην συνεχίζουν. Να επισημάνω επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δήλωνε ότι ενισχύσαμε τον, μπερδεύοντας την ενίσχυση με την προκήρυξη, λέει ενισχύσαμε με 40 γιατρούς τα νοσοκομεία, μπορεί να προκυρήσανε θέσεις, αλλά δεν πηγαίνανε γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, η Νέα Δημοκρατία αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Με τον νόμο, τον τελευταίο νόμο που ψήφισε ο κύριος Πλεύρης, δίνει το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να κάνουν απογευματινά ιατρία επεμβάσεις και να πληρώνει ασφαλισμένους, όπως επίσης δίνει και το δικαίωμα στους ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν στα νοσοκομεία και να κάνουν επεμβάσεις που πάλι θα πληρώνει ο ασφαλισμένος. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο, αν δεν επανέλθουμε στην συζήτηση. Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε φάει χρόνο από τον κύριο Περναμπάκη. Θέλω να επισημάνω ότι το κέντρο αποκατάστασης στη Νεάπολη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε ξεκινήσει και προχώρησε πολύ γρήγορα στα 2 χρόνια, τώρα έχει απαξιωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλο τις υποσχέσεις που δίνουν, δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά της, κύριε Δασκαλάκη, το έχω εδώ. Δεν περιλαμβάνεται το κέντρο αποκατάστασης υγείας στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ θα απαντήσω, δεν πρόλαβε από τη Βουλή αυτή να περάσει το νομοσχέδιο και σωστά, θα γίνει στην αμέσως επόμενη. Μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Τραυσανιώτης, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επομένως, να είναι βέβαιος ότι τώρα που η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την κυβερνητική της πολιτική την επόμενη τετραετία, θα δει και αυτό το οποίο ρώτησε να συμβαίνει. Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ, κύριε. Να μην φάω το χρόνο από άλλους ομιλητές. Να πω μόνο ότι είδαμε στην προεκλογική περίοδο να ανταγωνίζει το κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα στο ποιανού ιδέα είναι αυτή η πολιτική για την υγεία. Και όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά και την πολιτική τελικά των ΣΔΙΤ. Γιατί να σας πω ότι την πολιτική των ΣΔΙΤ μέσα στα δημόσια νοσοκομεία την εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη συνεχίζει. Ως γνήσιος εκφραστής, βέβαια, των συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας. Ως προς τις προτάσεις, κοιτάξτε να δείτε, αν είστε προσκολλημένοι εσείς στη λεγόμενη δημοσιονομική σταθερότητα, με λίγα λόγια, δηλαδή να ταρπάζετε τον κόσμο για τα δίνετε στους μεγάλους, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κρυφθείτε και στο κάτω-κάτω την πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, και δίνουμε μάχη κι εμείς να αποκαλύψουμε αυτό το πράγμα, να διεκδικήσουν κτλ.
Η ουσία είναι η εξής. Η υγεία και να είναι εμπόρευμα δεν γίνεται. Πρέπει να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στην υγεία. Μπορούν να το πούνε αυτά τα άλλα κόμματα. Γιατί δημιουργούνται συνθήκες στις οποίες ο άλλος επενδύει για να κερδίσει. Δεν κύριε μπορεί συνομιλίδη. Να είσαι λοιπόν και με το θήτη και με το θύμα. Κύριε Βερναδάκη, έρχομαι σε εσάς. Η πρόταση της ελληνικής λύσης για την υγεία είναι δημόσια υγεία για όλους χωρίς διακρίσεις. Μάλιστα. Να επισημάνω βέβαια 2-3 πράγματα που σχολιάσαν και προδολήσαντες, αλλά πρέπει να τα ακούσει και λίγο ο κόσμος ιδιαίτερα. Είναι γεγονός και το βλέπουμε και εγώ από την εμπειρία μου μέσα από τη Βουλή, μέσα από την επεξεργασία των νομοσχεδίων, γιατί αυτή είναι μια ιδιότητά μου. Με επιστημονικό συνεργάτη τη ελληνική κοινωνία. Κύριε Βερναδάκη, θα σας διακόψω για λίγο, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το μικρόφωνο σας. Θα αποκατασταθεί στα επόμενα δευτερόλεπτα και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Κυρία Βλάση, έρχομαι σε εσάς. Θα παραμείνω ελάχιστα στο κομμάτι της υγείας, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας? Αυτό τουλάχιστον που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προγραμματικό του σχεδιασμό είναι ότι όλα τα νοσοκομεία, αυτό που σας λέω είναι ακριβώς όπως το είπε, θα λειτουργήσουν με όλο το προσωπικό που πρέπει να υπάρχει και θα λειτουργήσουν κανονικά σε όλες τις κλινικές. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα. Εγώ καταλαβαίνω βέβαια ότι από τον προγραμματισμό γενικά για την υγεία είναι μια εξέλιξη του ΕΣΥ στη συνέχεια. Δηλαδή καταλαβαίνουμε Μάλιστα. ότι θα υπάρχει ένας σχεδιασμός για μια εξέλιξη του ΕΣΥ. Αυτό ήταν ένα ερώτημα τηλεθεατή. Δεν ξέρω, έχει αποκατασταθεί το θέμα με τον κύριο Βερναδάκη. Σε πολύ λίγο θα πω στον κύριο Βερναδάκη. Κύριε Θραψανιώτη, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να δει, λέει, άμεσα η κυβέρνηση που θα προκύψει είναι και η ενίσχυση των περιφερειακών ιατρείων, όπως ας πούμε το Κέντρο Υγείας του Τζερμιάδου, αλλά και το νοσοκομείο της Νεάπολης, που ουσιαστικά, λέει, υπολειτουργεί επίσης. Όλα τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, κύριε Δασκαλάκη, και εγώ θα ήθελα να πω ότι το σύστημα υγείας, δυστυχώς, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι σήμερα για τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό εμείς έχουμε βάλει προτεραιότητα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε πρώτη φάση, η χρηματοδότηση να φτάσει στα 3 δις, τα 2 δις από κρατικό προϋπολογισμό και το 1 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε δηλαδή μια ανακατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως επίσης, θα δοθούν κίνητρα, αύξηση καταρχήν του εισαγωγικού μισθού των νεοδιοριζόμενων γιατρών στις 2.000 και κίνητρα όχι μόνο για να έρθουν να καλύψουν τις θέσεις, Μάλιστα. αλλά για να παραμείνουν και στις θέσεις που θα υπάρχουν. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι στον κύριο Βερναδάκη. Βεβαίως, κύριε Βερναδάκη, θα πάρετε περισσότερο χρόνο, επειδή υπήρξε αυτό το μικρό απρόπτο. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτά τα 3 χρόνια της πανδημίας, όπως τα ζήσαμε, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε σταθερές και μόνιμες τομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξεκινώ με το βασικότερο. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν ήταν εν πωλής για διάφορες απευθείας αναθέσεις από αμφιβόλου ποιότητας εταιρείες και από νεοειδρυσσόμενες εταιρείες που κάλυπταν κάποιες ανάγκες όπως τα αναλώσιμα, εταιρείες που δεν υπήρχαν πριν την πανδημία. Ενώ ό,τι είχαμε σε επίπεδο προσλήψεων ήταν προσωρινού χαρακτήρα, με διαρκείς παρατάσεις. Ακόμα και τώρα έχουμε προσλήψεις που ξεκίνησαν το 20 και με διαρκείς παρατάσεις μέσα από την Βουλή, εξάμηνες, τρίμηνες και ούτω καθεξής, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Η κυβέρνηση έχει ένα κακό συνήθειο. Το βλέπω μέσα από τη Βουλή και από την ιδιότητά μου ως επιστημονικός συνεργάτης της ελληνικής λύσης και από την επεξεργασία των νομοσχεδίων. Νομοθετεί συνεχώς ημίμετρα. Δηλαδή, δίνουμε αρμοδιότητες στα θύματα, στους εύκολους στόχους. Δηλαδή, δίνω κίνητρο στους ειδικευόμενους. Παράταση χρόνου, δυνατότητα να εργάζονται κανονικά και να είναι σαν γιατροί στην ουσία, για να καλύψουν τα κενά. Ένας ειδικευόμενος πρέπει να μάθει πρώτα απ' όλα αυτό που σπούδασε και την ειδικότητά του. Δεν μπορεί να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες γιατρών. Έχει φορτώσει δηλαδή η κυβέρνηση ένα πολύ μεγάλο βάρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας στους ειδικευόμενους, χωρίς να έχει προχωρήσει σταθερές τομές. Και μας φαίνεται αξιοπερίεργο, γιατί πάντα η ερωτήση στη Βουλή ήταν τι θα γίνει με τις προσλήψεις,
Και όλο αυτό που ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια θα προγραμματιστούν. Ήταν μια τρομερή ευκαιρία, δυστυχώς σε μια αρνητική χρονικά συγκυρία της πανδημίας, να προχωρήσουμε σε μόνιμες προσλήψεις που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ και δεν το είδαμε να έρχεται ούτε με ένα τελευταίο νομοσχέδιο που ήρθε του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Και αναμένουμε να ενισχυθούν ειδικά οι ακριτικές και νησιωτικές περιοχές που έχουν τραγικές, πραγματικά τραγικές ελλείψεις, με τον κόσμο να κινδυνεύει και να χρειάζεται και για το παραμικρό να πάρει ένα ελικόπτερο να μεταφερθεί σε αστικά κέντρα. Κάτι που είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα πολιτικής επικαιρότητας που έχει να κάνει με το τι περιμένουν οι πολίτες από αυτήν την κυβέρνηση που θα προκύψει. Κυρία Βλάση, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε αθηναϊκό σταθμό, ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στο Πασόκ και είπε ότι το Πασόκ είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, προεκλογικά, πριν ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος, είπε ότι η μόνη λύση είναι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα λάβω καν την διερευνητική εντολή. Μετά το άλλαξε και είπε ότι, όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα λάβω κανονικά διερευνητική εντολή. Τις τελευταίες ημέρες όμως, βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζονται οι φωνές από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά τζιγκλάνε, θα το πω λίγο λαϊκά, το Πασόκ. Φλερτάρουν με το Πασόκ. Θα σας πω, καταρχήν αρχικά ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί είναι το αυτονόητο. Όπως είδαμε ότι αυτή την τετραετία καταφέραμε πολλά πράγματα και δύσκολα και αυξήσαμε ακόμα και το κύρος της χώρας, το ξαναείπα, αλλά φτιάξαμε μια χώρα να μην είναι ξέφραγο μπέλι στο μεταναστευτικό από 875.000 ροές που υπήρχαν το 2015, τώρα υπήρχαν το 2019, τώρα υπήρχαν μόνο 17.000, έτσι, το 2023. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμμαζέψαμε, φυσικό είναι να θέλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να τα συνεχίσει. Από εκεί και μετά τώρα, αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα πούμε αν θα πρέπει να κάνουμε μία συγκυβέρνηση με κάποιον άλλον. Θα το κρίνει το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν τελευταία κλείνει το μάτι στο Πασόκ, θα σας πω κάτι, ότι εν μέρει το Πασόκ έχει μέσα στον πυρήνα του ένα μεγάλο κομμάτι από το κέντρο, αριστερό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αν θέλετε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε λίγο πιο κοντά. Χωρίς να θέλει τίποτα, λένε, χωρίς να θέλει τίποτα να πει αυτό, έτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι ναι στη συγκυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ακούστε με, επειδή είστε δημοσιογράφος έγκριτος και ήμουνα δημοσιογράφος πολλά χρόνια στην τηλεόραση, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Δεν μπορεί να πει ένας πολιτικός ο οποίος έχει σοβαρότητα ότι, κοιτάξτε, θα βγάλει ας πούμε ένα κόμμα, το πρώτο κόμμα ας πούμε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ότι είναι το Πασόκ, έτσι, για να συγκυβερνήσουν θα πρέπει να μπει ένας τρίτος πρωθυπουργός που είναι άσχετος, που δεν έχει λάβει καθόλου ψήφο από τον ελληνικό λαό. Τότε γιατί, κύριε Δασκαλάκη, πάμε σε εκλογές? Γιατί αποφασίζει ο ελληνικός λαός? Θα κάνουμε τα ίδια κόλπα με το ΣΥΡΙΖΑ που το δημοψήφισμα το όχι το έκανε ναι? Δηλαδή θα κάνουμε κολοτούμπα ξανά? Δεν γίνονται αυτά. Η δημοκρατία απαιτεί σεβασμό της απόφασης και της ψήφου του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν πρότεινε μια δημοκρατία, όπως όλο τον κόσμο, το αυτονόητο θα ήταν, αν υπάρξει στην κυβέρνηση, πρωθυπουργός να είναι ο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είναι ο κάθε τυχαίος άνθρωπος, δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι, που δεν έχει και δείγματα γραφής στην πολιτική, που δεν έχει κυβερνήσει. Καλά, μπορεί και να είναι και κάποιος που να έχει δείγματα γραφής. Θα σας πω κάτι. Σε μια δημοκρατία απαιτείται και ένα σεβασμός στο λαό. Σε αυτό συμφωνείτε, κύριε Θραψανιώτη, και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παραχώρησε μία συνέντευξη στην περιφερειακή τηλεόραση. Μάλιστα, τη συντόνισε και ο συνάδελφος εδώ από την Κρήτη, ο Γιώργος Σαχίνης. Είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με μισή μονάδα να είναι μπροστά θα επιχειρήσει να κάνει κυβέρνηση γιατί κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην εξουσία. Όμως και εσείς φλερτάρετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μάλλον δεν φλερτάρετε με το ΣΥΡΙΖΑ, το λέτε ανοιχτά. Με το ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρετε. Είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φλερτάρετε. Με συγχωρείτε, με το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, επειδή εγώ έχω συμμετάσχει πολλές φορές στις εκλογές και παλιότερα, το ερώτημα ήταν πάντα το ίδιο. Τι θα κάνετε στις εκλογές, τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα με τα 11 άρθρα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας. Θα το θέσουμε σε συζήτηση την επόμενη. Που έχει λέει πολλά κοινά με το πρόγραμμα του Πασόκ. Αυτό είπε χθες στην περιφερειακή τηλεόραση ο πρόεδρός σας. Πιθανόν.
Θα το θέσουμε λοιπόν σε συζήτηση, γιατί εμείς πιστεύουμε και θέλουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση, απευθυνόμενη με το πρόγραμμα αυτό και στα υπόλοιπα κόμματα από την Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, από εκεί και πέρα προφανώς τα κόμματα είναι αυτά τα οποία αν θέλουν να κουβεντιάσουν με βάση το πρόγραμμα, αν θέλουν να κάνουν προτάσεις ή αν δεν θέλουν να συμμετέχουν. Είναι ένα θέμα το οποίο την ευθύνη θα τα αναλάβουν τα κόμματα τα οποία απευθύνεται η πρόταση. Θέλω να πω όμως ότι κανένα κόμμα δεν ανοίγει τα χαρτιά του πριν από τις εκλογές. Διότι αν πω εγώ ότι θα στηρίξω τη δική σας την πρόταση, κύριε Δασκαλάκη, γιατί να ψηφίσουν εμένα και να μην ψηφίσουν εσάς. Μάλιστα. Κυρία Μιχάλα, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την πρόταση που επιμένει ο πρόεδρός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι εμείς δεν λέμε όχι στην συγκυβέρνηση, όμως θέτουμε μια κόκκινη γραμμή. Και αυτό είναι και ένα θέμα που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση χωρίς τον ηγέτη του πρώτου κόμματος? Αυτή είναι η πρόταση του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Είναι μια πρόταση για το πρόσωπο κοινής υποδοχής, για το κοινής αποδοχής, για το τρίτο πρόσωπο. Είναι, θα μπορούσε να το δεχτεί το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια πρόταση? Είναι μια πρόταση που εφαρμόζεται ήδη σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Είναι ένα μοντέλο που έχει εφαρμοστεί και γίνεται. Δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όμως αυτό που έχουμε τώρα σε προτεραιότητά μας είναι οι εθνικές εκλογές και την εντολή, τι εντολή θα πάρουμε από το ελληνικό λαό. Θα μου επιτρέψετε να πω έτσι χαριτολογώντας ότι προγαμιαίο συμβόλαιο δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε είναι σωστό να λέμε πριν με ποιους θα συγκυβερνήσουμε ή αν θα συγκυβερνήσουμε ή τι συνεργασίες θα γίνουν. Νομίζω ότι η προτεραιότητά μας είναι να λάβουμε μια δυνατή ισχυρή εντολή στις εκλογές της 21ης Μαΐου και μετά αναλόγως στο ποσοστό που θα λάβουμε θα δούμε πού θα κινηθούμε και πού θα συγκλίνουμε. Πάντως θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα είστε κυβέρνηση εσείς στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τις τοποθετήσεις των υποψηφίων σε ολόκληρη την Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα πάω στον κύριο Σημεωνίδη και στον κύριο Βερναδάκη και θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα. Επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 11.30. Εδώ συζητάμε για τις εθνικές εκλογές του 2023. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σημεωνίδη. Ακούσατε νωρίτερα το φλερτάρισμα των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ναι μεν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το συζητάω, η Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά, λέει, το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και θα λάβω διερευνητική εντολή. Εντάξει, δεν είμαστε σε κάποιο πρακτορείο του ΟΠΑΠ να παίξουμε στοίχημα και είναι και σίγουρη ήττα στην προκειμένη, άρα δεν αξίζει. Επομένως, να σκεφτεί ένας κόσμος αυτά τα προεκλογικά σενάρια, τα οποία βέβαια στην περιφερειακή τηλεόραση είναι πιο ειλικρινή, να το πω και έτσι. Πολλές φορές στα πανελλαδικά δίκτυα είναι πιο υψηκωμένη τόνη. Ας βγάλει ένα σκοπό συμπεράσματα, γιατί δεν μιλάμε για το τι. Μιλάμε μάλλον για το ποιος και πώς, αλλά δεν μιλάμε για το τι θα κάνουν. Mm-hmm. Εμείς αναδεικνύουμε ότι υπάρχουν στρατηγικές συγκλίσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν να κάνουν ακριβώς με τις δεσμεύσεις τους και στην πολιτική που υπηρετούν, είναι ενταγμένοι σε αυτή την πολιτική, αυτοί υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα και η στόχη του πληστηριασμού, στην εμπορευματοποίηση του νερού, τη συγκράτηση των μισθών κτλ. Κτλ. Επομένως, είναι δεδομένο το αντιλαϊκό πρόγραμμα της κυβέρνησης που θα προκύψει, γι' αυτό και αυτά τα φλερτ και τα σενάρια είναι υπαρκτά. Πατάνε ακριβώς αυτές τις στρατηγικές συγκλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα τρία κόμματα. Είναι βέβαια πραγματικά εντυπωσιακό και προκλητικό, θα έλεγα εγώ, αυτό το κάλεσμα για λευκή επιταγή τελικά. Mm-hmm. Είναι ορισμός του τυχοδιοκτισμού. Ψήφισέ με και όπου βγει. Κάτι σαν τα Τέμπη δηλαδή. Πάμε και όπου βγει. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και εδώ στην Κρήτη, μετά από αυτή τη συζήτηση, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να μαυρίσει τα κόμματα που θα του μαυρίσουν τη ζωή την επόμενη μέρα. Πρέπει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική να εμποδιστεί, να ματαιωθεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλος πέρα από τον ίδιο τον λαό. Και με την ψήφο του, βεβαίως, με δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές, αλλά και την επόμενη μέρα στο κίνημά του, οργανωμένος κτλ. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, την επόμενη μέρα με αυτό θα είμαστε αντιμέτωποι. Η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, με μεροκάματα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, στις δυσκολίες που λέγαμε πριν στην υγεία, στα σχολεία, στη σχολική στέγη, στις ελλείψεις.
στους πληστηριασμούς οι οποίοι θα φουντώσουν το επόμενο διάστημα και οι κομμουνιστές θα είναι δίπλα του, μαζί σε αυτόν τον κοινό αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί. Και βέβαια σηματοδοτεί και πέρα από το μήνυμα και την καταγγελία αυτής της πολιτικής, σηματοδοτεί και την απόφαση για αλλαγή πορείας, για πιο μεγάλες αλλαγές. Γιατί εμείς έχουμε όραμα μια άλλη κοινωνία, όπου δεν θα κυριαρχεί το κέρδος στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά θα κυριαρχούν οι κυριαρχές οι κοινωνικές ανάγκες, η κάλυψη των διευρυμένων και σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αγωνιστεί και ο ίδιος ο λαός. Επομένως, σε αυτές τις εκλογές πρέπει να στείλει μήνυμα, είναι αποκαλυπτική συζήτηση, να τους μαυρίσει, γιατί θα το μαυρίσουν τη ζωή. Κύριε Βερναδάκη, ο αρχηγός σας λέει ότι συγκυβέρνηση και συνεργασία με κανέναν. Ποιος είναι ο στόχος της ελληνικής λύσης? Όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, στόχος της ελληνικής λύσης είναι να κυβερνήσει, να υπάρχει μια προοπτική, να μας δώσει ο κόσμος μεγαλύτερη δύναμη βήμα-βήμα. Ήδη μπορεί να το δει ο καθένας μέσα από τη Βουλή ότι αν και η μικρότερη αντιπροσωπευτική δύναμη στη Βουλή μαζί με το ΜΕΡΑ25, είχαμε το πιο μεγάλο κοινοβουλευτικό έργο. Με ερωτήσεις, επερωτήσεις, άκε, τα πάντα. Είναι στη διάθεση του κόσμου να μπει μέσα στο site της Βουλής για να δει το έργο που πράξαμε. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι μεγαλύτερη δύναμη σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να μπορούμε και κάποια πράγματα που ήδη προτείναμε, όπως για παράδειγμα, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ΜΑΤΙ, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συμφωνία των Πρεσπών, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα 10 δις που εξαφανίστηκαν στο πρώτο εξάμεινο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας στήριξε κανένα ακόμα. Αν έχουμε τουλάχιστον τους 30 βουλευτές, θα μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε αυτά και να μπούμε σε μια άλλη δυναμική μέσα στη Βουλή για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μιας και άκουσα και τις προηγούμενες τοποθετήσεις, όπως σίγουρα θα θυμάστε το επισημαίνω και ο πρόεδρος σε κάθε τοποθέτησή του, ήδη έχουμε μια άτυπη συγκυβέρνηση. Για μας δεν έχει σημασία ποιος θα είναι με ποιον. Το βλέπουμε στην πράξη. Δηλαδή, στα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό. Ξεκινάμε από τους πληστηριασμούς. Έγινε αρχή του 2003 από τον Πασόκ, με νόμο του δημιούργησε αυτό που λέμε τα σημερινά fund και τους servicers. Συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς το 2017, τους οποίους τους συνέχισε ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Και πάμε και στα πιο σημαντικά, στα εθνικά ζητήματα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα αυτό που προετοιμάζει το έδαφος, γι' αυτό που αναφέρουμε εμείς ως πρέσπες του Αιγαίου, είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Να βρούμε μια λύση. Το Αιγαίο έχουν και οι δύο δικαιώματα, έχουν και οι δύο αξιώσεις. Το βλέπουμε μέσα από τη Βουλή, που εδώ η Κρήτη έχει θιχτεί τα μάλα από τη συμφωνία με την Αίγυπτο και είναι κάτι που έχει περάσει στα ψηλά στον κρητικό λαό. Αναγνωρίσαμε στην Κρήτη μειωμένη πήρα με την Αίγυπτο και μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μιλάμε για ένα 51-49, μιλάμε για ένα 55-45. Και βγαίνει τώρα η Τουρκία και αναφέρει ότι πώς γίνεται η Κρήτη, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, να έχει μειωμένη επίρρεια στο διεθνές δίκαιο και το Καστελόριζο, που είναι μια κουκίδα στο χάρτη, να θέλει πλήρη επίρρεια στην Τουρκία. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε και τα οποία τα στηρίζουν ή κάνουν τα στραβά μάτια τα υπόλοιπα κόμματα, για μας υπάρχει μια άτυπη συγκυβέρνηση. Και φάνηκε αυτό και μέσα από την πανδημία, με τις υποχρεωτικότητες που βασάνισε τον ελληνικό λαό και τους διαχώρισε σε πολίτες δύο κατηγοριών, με τις απολύσεις των υγειονομικών, γιατί στην ουσία πρόκειται για απόλυση όταν κάποιος ήταν δύο χρόνια χωρίς να μπορεί να φέρει φαγητό στο σπίτι του την ώρα που ήταν αναγκαίος στα νοσοκομεία, βλέπουμε ότι στα μεγάλα σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας και της χώρας είναι μαζί, συμπλέον. Οπότε για μας υπάρχει μια άτυπη συγκυβέρνηση. Εμείς αυτό που θέλουμε τον ελληνικό λαό είναι να ενισχύσει τη δυναμική μας, να του αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα στο διαδίκτυο περίπου 500 σελίδων που μπορεί να δει τι υποστηρίζουμε για τον κάθε τομέα, για τον κάθε υποτομέα, αναλυτικά και με στόχους και με νούμερα, και επομένως να κριθούμε πάνω σε αυτά που πρεσβεύουμε. Επειδή μίλησε λίγο περί γεωπολιτικής τώρα και με ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες και αυτά, και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, αλλά δεν ξέρει, ίσως δεν θυμάται, ότι αυτό το ζήτημα προέκυψε μετά το 1980, όταν δεν εφήρμοσε η Ελλάδα το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, άστε 12 ναυτικά μίλια εκεί που μπορεί και εκεί που δεν υπάρχει το περιθώριο, στη μέση ίση γραμμή. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο προέρχεται από το παρελθόν και ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή, διότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη, άσχετα με αυτό το θέμα που είπε με την Αίγυπτο, θα μπορούσε ίσως να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια. Διότι να καταλάβετε το εξής, το λέω αυτό διότι έχω σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή, αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι το μνημόνιο το Λιβικό
το τουρκολιβικό τέλος πάντων, ισχύσει, το παράνομο, θα πει ότι εμείς δεν φτάνουμε στα 12 ναυτικά μίλια, φτάνουμε αυτή τη στιγμή στα 6 ναυτικά μίλια. Άρα ακόμη και το Χαϊδουρονήσι που είναι στην Ιεράπετρα ανήκει σε άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν προέρχονται από τώρα, είναι από το παρελθόν και υπήρχε λάθος πράγματι των κυβερνήσεων που από το 1982 δεν εφήρμοσαν το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αναγνωρίστηκε από όλες τις χώρες πλην της Τουρκίας, η οποία όμως Τουρκία, παρότι δεν το αναγνώρισε, αναγνώρισε για αυτήν στη Μαύρη Θάλασσα, μάλιστα, όχι 12 ναυτικά μίλια, αλλά 24. Θέλω να είστε πολύ σίγουροι. Μπήκα εκεί γιατί ναι, το ωραία, συζήτησα. Κάνετε μια επισήμανση όμως, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμός. Ναι, κύριε Βερναδάκη. Πάνω σε αυτό, επειδή νομίζω. Αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων μόνο προς δυσμάς. Ούτε νότια, ούτε ανατολικά. Έχουμε ξεχάσει το κομμάτι του 28ου Ανατολικού Μεσημβρινού, και γι' αυτό και στην ουσία είναι ισχυρό το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά μιλάμε για το παρελθόν, αλλά μιλήσουμε για το παρόν. Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Ακριβώς που έκανε και αυτό, γιατί θα προχωρήσει τα επόμενα. Είναι μια μερική διακυβέρνηση. Αυτό που λέμε είναι το πρόβλημα της χώρας. Είναι μια μερική διακυβέρνηση, έκανε την επέκταση μόνο στο ένα κομμάτι. Μα είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που την έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1980, σας λέω, έπρεπε να έχει γίνει το δίκαιο της θάλασσας του 82 να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόστηκε. Και το έκανε, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έκανε τα τελευταία χρόνια και εσείς λέτε γιατί δεν έκανε κι άλλα. Μερικά, μα θα προχωρήσει και στα άλλα. Μερικά. Προφανώς. Μάλιστα, μερικά. Λοιπόν. Θα αναμορφώσω λίγο την συζήτηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Θέλω πολύ σύντομη τοποθέτηση, κυρία Βλάση. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι και στους υπόλοιπους. Ναι. Πήρατε περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή. Θέλω λίγο πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, που έχει και την ιδιαιτερότητα της Ιεράπετρας με τα κηπευτικά, πολύ γρήγορα. Επειδή η Ιεράπετρα είναι κυρίως αγροτική περιοχή και βέβαια κατά δεύτερο λόγο τουριστική, μεγάλη σημασία για μας να γίνουν τα αρδευτικά έργα τα οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Τα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι στο φράγμα των Μπραμιανών, στον Άγιο Γιάννη, στις Χοκλακές της Ιτίας, στο Αποσελένη, τους ταμιευτήρες δηλαδή και συμπληρωματικά συνοδευτικά έργα. Για να μην. Να τα πω γρήγορα επειδή δεν έχετε χρόνο. Από εκεί και μετά όμως το μεγαλύτερο στοίχημα είναι πλέον αυτό που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά τους νέους αγρότες. Αφορά δηλαδή ανθρώπους κάτω των 35 ετών οι οποίοι θέλουν να μπουν στο αγροτικό επάγγελμα και οι οποίοι θα παίρνουν επιδότηση όχι 20.000 που ήταν και 30 μέχρι το 23, αλλά 40.000 χωρίς να είναι επιστρεπτέα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε την οικογενειακή, αν θέλετε, αγροτική επιχείρηση σε επένδυση. Mm-hmm. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους αγρότες, ώστε να είναι επαγγελματίες αγρότες και με επένδυση αγρότες. Μάλιστα. Κύριε Θραψανιώτη, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης του νομού Λαστείου. Ο πρώτος είναι βέβαια χωρίς αμφιβολία, είναι ο τουρισμός. Βέβαια. Με αυτή την έννοια εμείς προχωρήσαμε με το αναπτυξιακό συνέδριο του 2017, πηγαίνοντας στην Ιεράπετρα με τον τότε υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, και μας περίμενα εκεί και ο Δήμαρχος και οι φορείς. Το ερώτημα ήταν, επειδή δεν υπήρχαν λεφτά, τι θέλετε, νερό ή δρόμους. Και απάντησα νερό, γιατί πραγματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας για την Ανατολική Κρήτη γίνεται εμφανές. Αποτέλεσμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο φράγμα του Αποσελέμη έχει το λιγότερο από τη μισή πληρότητα από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν οι ταμιευτήρες νερού είναι αναγκαίοι. Προχωρήσαμε λοιπόν στον προσαγωγό του Μύρτους, όπου ολοκληρώνεται. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει υπογραφεί παράταση της σύμβασης με τον εργολάβο, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το χειρότερο απ' όλα, παρόλο που εξαγγέλλονται έργα, τα συνοδά έργα του φράγματος των Μπραμιανών, παρόλο που έχει αναδειχθεί ο μειοδότης και παρόλο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες ούτως ώστε να υπογραφεί η σύμβαση. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην προλάβουμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα θέλω να επισημάνω ότι τα δύο φράγματα Χοκλακιών και Αγίου Ιωάννη, η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει με ΣΔΙΤ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια λέει ότι είναι στα μη ανταποδοτικά ΣΔΙΤ, όμως θα πρέπει να δούμε τη σύμβαση. Διότι η συντήρηση των έργων αυτών, τα δίχτυα κτλ. Θα πάνε σε ιδιώτες. Και το ΣΔΙΤ αυτό, η συμμετοχή είναι στο 30%, και αν δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάνω από 7 δις
ΣΔΙΤ έργα, καταλαβαίνετε ότι τα 2,5 δις τα οποία αντιστοιχούν στα 7, το 30% θα επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μεταφερθούν στις πλάτες του Έλληνα καταναλωτή. Μάλιστα. Κυρία Μιχάλα, ο πρωτογενής τομέας ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι για την Κρήτη. Είναι ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης του νησιού μετά τον τουρισμό. Μάλιστα, πολλές περιοχές έχουν και μια ισομέρεια όσον αφορά την κατανομή τουρισμού και πρωτογενή τομέα. Το δικό σας πρόγραμμα, το δικό σας σχόλιο. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, ο τουρισμός μαζί με τον πρωτογενή τομέα είναι αυτή τη στιγμή οι βασικοί πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης όλου του νησιού μας και του νόμου του Ρεθύμνης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι πάντα στο πλάι του αγρότη, του νέου αγρότη και όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη. Και οι προτάσεις μας στον πρωτογενή τομέα είναι πολύ συγκεκριμένες και λέμε να μειωθεί το κόστος παραγωγής με επιδότηση των αγροτικών εφοδίων και κόστους ενέργειας και μεταφοράς των προϊόντων, να καθιερωθεί το ακατάσχετο και το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων από των αγροτών, να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός ασφάλισης ΕΛΓΑ για κάλυψη καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και βεβαίως πρέπει να δοθεί μία λύση στις ελλείψεις που παρουσιάζονται στο πρόβλημα των εργατών γης. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ πάνω στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θέλουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη με γερά θεμέλια και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα και στον αγροτουρισμό που θα δίνεται προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές μας. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη. Ναι. Κοιτάξτε, η αγροτική παραγωγή προφανώς είναι σημαντική. Να πούμε μόνο ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, πολλές δεκαετίες πριν, θεωρείται διαχρονικό πρόβλημα η μεγάλη απασχόληση, ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και στην Κρήτη ασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Και οι πολιτικές, οι οδηγίες, οι διρεκτίβες ήταν στην κατεύθυνση πάντα μείωσης αντιμετώπισης αυτού του διαχρονικού προβλήματος, με την αντίστοιχη κοινή αγροτική πολιτική, με τις ποσοστώσεις. Και έχει φτάσει και η Κρήτη ανάμεσα σε άλλα και στην Ελλάδα βέβαια. Τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει ο ελληνικός λαός πραγματικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και της κτηνοτροφίας και εκηπευτικά κτλ. Και το λάδι βεβαίως. Αντί να συμβαίνει αυτό, έχουμε πραγματικά ένα ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, κυρίως των βιοπαλαιστών, που τους πετάει έξω επί της ουσίας με αυτή την πολιτική. Και αντίστοιχες πολιτικές ενίσχυσης μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και στην αγροτική οικονομία. Θα σας αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ένωση Σιτίας με τον νόμο μετατροπής που τον ψήφισε βέβαια το ΠΑΣΟΚ και τον συνέχισαν βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκρατές τον διατήρησαν απέναντίας εδώ, υλοποιήθηκε και όλας μπήκε στην πράξη. Σε σχέση με τη μετατροπή των ΕΑΣ, των ενώσεων δηλαδή και των συνεταιρισμών σε αγροτικές συμπράξεις, δηλαδή σε κεφαλουχικές εταιρείες, θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο από την ΕΑΣ Σιτίας. Η Ένωση Σιτίας, με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, προτάθηκε η λύση της αγροτικής συνεταιριστικής σύμπραξης, δηλαδή μετατροπή σε κεφαλουχική εταιρεία και ΑΕ, πετώντας στον δρόμο 58 εργαζόμενους, χρωστώντας τους δεδουλευμένα πάνω από 1.800.000 ευρώ και ο μεγάλος πιστωτής που είναι η τράπεζα Πειραιώς ήταν 30 δισεκατομμύρια και βάλε το αντίστοιχο χρέος. Να σας πω ότι το σχέδιο εξυγίανσης για τη συγκεκριμένη ένωση προέβλεπε κούρεμα μέχρι και 80% των δουλευμένων των εργαζομένων στην Ένωση Σιτίας και βέβαια μετά από 5 και 10 και 20 χρόνια και αντίστοιχα για την εταιρεία, για την τράπεζα Πειραιώς καταβολή στο 100% μέσα σε μια πενταετία. Το λέω αυτό γιατί αν την πληρώνουν έτσι εργαζόμενοι, αντίστοιχη θα είναι και αυτό που θα αντιμετωπίσουν η μικρομεσαία αγροτιά την επόμενη μέρα, με αύξηση του κόστου παραγωγής βέβαια που το βιώνει σήμερα, με τη μείωση των τιμών κτλ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, για να κλείνω σιγά σιγά στο συγκεκριμένο θέμα, ότι οι προτάσεις του κόμματος που επί της ουσίας είναι και οι προτάσεις του ίδιου του εργατικού, του ίδιου του αγροτικού κινήματος, δηλαδή για κατώτερες εγγυημένες τιμές, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη εφοδίων, στα λοιπάσματα, τον ΕΛΓΑ σε αποκλειστικά κρατικό φορέα που να αποζημιώνει 100%
την αγροτική παραγωγή από ζημιές κτλ. Δεν το ψηφίζουν και δεν το στηρίζουν κανένα κόμμα από τα διπλανά μου, να το πω και έτσι, από αυτά που έχουν κυβερνήσει την προηγούμενη περίοδο, γιατί ακριβώς είναι προσκολλημένοι στη λογική που σας είπα πριν, αντιμετώπισης του διαθροτικού προβλήματος, που σημαίνει ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, έτσι ώστε οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις να κυριαρχήσουν και στο συγκεκριμένο τομέα. Με κίνδυνο βέβαια ο ελληνικός λαός να μην έχει πρόσβαση στα πιο βασικά αγαθά, όπως είναι τα αγροτικά αγαθά. Το βιώνει σήμερα με την ακρίβεια, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δεν έχει πρόσβαση στα πολύ βασικά. Και επομένως, εμείς έχουμε άλλη τελείως διαφορετική αντίληψη, ότι θα έπρεπε με βάση τις ανάγκες, πραγματικά τις διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού, ακριβώς όλη η παραγωγική γη, όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν τέλος πάντων της χώρας, να μπαίνουν πραγματικά σε λειτουργία με βάση αυτές τις ανάγκες. Απέναντίας, όλα υποτάσσονται στη συλλογική του κέρδους και επομένως έχουμε καταντήσει ακόμα και στην Κρήτη να μην μπορούμε να φάμε το αρνί, κάτι που ήταν, να το πω και έτσι, και το κατσίκι, μέσα στη διατροφή μας, σε αυτάρκια κτλ. Και άλλα βέβαια υλικά, το λάδι, να είναι αυτάρκη δηλαδή η Ελλάδα σε αυτά τα υλικά και πλέον να μην τάχει σε αυτά τα προϊόντα. Κύριε Βερναδάκη, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι που πολλές φορές έχει παραγκονιστεί διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Σε επίπεδο Κρήτης έχουμε δει και εξαιρετικά δυναμικές κινητοποίησεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Ακριβώς. Και η Κρήτη και η Λάρισα είναι οι δύο ισχυρότερες περιοχές του αγροτικού τομέα. Στο πρόγραμμά μας, όποιος το έχει παρατηρήσει, θα δει ότι ευρύτερο πρωτογενής τομέας είναι η σημαντικότερη πηγή πλούτου για τη χώρα, γιατί έχουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές, και αυτό δεν είναι κάτι εθνικιστικό, πατριωτικό, είναι μια πραγματικότητα. Η γη μας είναι έφορη, το κλίμα μας ευνοεί και δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι κάτι που ξεκινά από το σχολείο και φτάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν κατευθύνουμε τους νέους μας στη γη. Είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Να κατευθύνουμε τους νέους μας στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή. Τώρα πάμε όσον αφορά λίγο στο κράτος. Είναι ένας τομέας στον οποίο όσα χρήματα και αν ρίξεις, θα πάρεις ένα πολύ μεγάλο ποσό πίσω. Δεν είναι υπηρεσία που είναι μια επισφαλής επένδυση και κρατική ενίσχυση. Στην υπηρεσία, για παράδειγμα, είδαμε τι έγινε δυστυχώς δύο χρονιές με τον τουρισμό, τα ταμεία ήταν μείον. Στον πρωτογενή τομέα, αν δώσεις κάποια χρήματα που δυστυχώς, όπως βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, δώσαμε 50 δις σε υπηρεσίες και αυξήσαμε το ΑΕΠ μας μόνο κατά 9 δις, δηλαδή ούτε 20% ωφέλη είχαμε με δανεικά στο ΑΕΠ μας, ό,τι δίνει στον πρωτογενή τομέα έχει πολλαπλά ωφέλη και για τους πολίτες και για τη χώρα. Ξεκινάμε το βασικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνετε μια βόλτα όπως έκανα τις προάλλες με τον πρόεδρο στην αγορά του Ηρακλείου, στη Λαϊκή, και βλέπουμε πατάτες Αιγύπτου. Την ίδια ώρα που στις Σέρες είναι γεμάτες οι αποθήκες με τόνους πατάτας που δεν μπορούν να διατεθούν. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα κόστη, τα μεταφορικά, και δεν υπάρχει κάποια αξιοπρεπής επιδότηση, έτσι ώστε το ελληνικό προϊόν να μπορεί να πηγαίνει σε όλη τη χώρα με κάποιο κίνητρο. Το ίδιο ισχύει και με τα ξενοδοχεία, ειδικά εδώ στην περιοχή που είμαστε στην Κρήτη. Δεν δίνουμε κίνητρα έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία ελληνικά προϊόντα, που θα μπορούσε να γίνει μέσω φοροαπαλλαγών συγκεκριμένων. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Είναι διπλό το όφελος. Και ενισχύει την τοπική κατανάλωση και διαφημίζει τη χώρα σου με τοπικά προϊόντα. Και επίσης, ειδικά στην Κρήτη είναι λίγο πίσω, θα μπορούσε να πάρει ένα παράδειγμα από την Άουσα που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα, ο εινοτουρισμός. Όπως και ο αγροτουρισμός. Είναι καλοί τομείς που μπορούν να συνδυαστούν με την πρωτογενή παραγωγή και να εισφέρουν στη χώρα πολλαπλώς, γιατί είναι και καλή ποιότητα τουριστών. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω χίλια συγγνώμη με κάτι τελευταίο. Εμένα, μια σημαντική έλλειψη ένα σημαντικό ατόπιμα της παρούσης κυβέρνησης, δεν έχει κατοχυρώσει ελευτικές ζώνες. Έρχονται στην Κρήτη, ψαρεύουν από την Αίγυπτο και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν έχουμε κατοχυρώσει αλλιευτικές ζώνες και είναι κάτι, γιατί και η αλία ανήκει στον πρωτογενή τομέα, που θίγει πάρα πολύ όλους τους αλίες της χώρας μας. Λοιπόν, είναι η τελευταία ερώτηση, μάλλον ένα χρόνο που θα σας διαθέσω, είναι μόλις ένα λεπτό. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βερναδάκη για να φτάσω στην κυρία Βλάση, για να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί οι πολίτες στις 21 του Μάη πρέπει να στηρίξουν τις προτάσεις της ελληνικής λύσης. Κύριε Βερναδάκη, έχετε μόλις ένα λεπτό. Μάλιστα. Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να ενισχύσει τη δύναμή μας. Με αυτό το ποσοστό που είχαμε στην προηγούμενη Βουλή, αποδείξαμε ότι παράγαμε πάρα πολύ πλούσιο έργο, υπερβολικά
με υπερβολικό κόπο βέβαια όλο το βουλευτό και των συνεργατών, και γι' αυτό θέλουμε περαιτέρω δύναμη, έτσι ώστε να δείξουμε περισσότερα πράγματα στον ελληνικό λαό και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σημαντικότερες τομές, έχοντας ένα σοβαρό ποσοστό αντιπροσώπευση στη Βουλή, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που δεν είχαμε τη νομική δυνατότητα να κάνουμε αυτό το διάστημα. Επίσης, επειδή δημιουργείται ιδιαίτερη πόλωση και με τις δημοσκοπήσεις τελευταία πέριξη του Μαξίμου και των χωματουργικών εργασιών, μπορεί να μας εμφανίσει ότι θα έχουμε και 0,2%. Δεν θέλουμε ο κόσμος να μην, να το πω έτσι, να μην τρώει τα εκβιαστικά διλήμματα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις και εδώ ζητάμε μια ευκαιρία, μια προοπτική, μια δυναμική διακυβέρνηση, για να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σημεωνίδη. Ναι, κοιτάξτε. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας που συγκρούεται με τη σημερινή εξουσία, με το εχθρικό κράτος, με τον αντιλαϊκό δρόμο ανάπτυξης που βιώνουμε. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και άλλα συμφέροντα. Η δική μας γραμμή ακριβώς είναι στην κατεύθυνση της σύγκρουσης και σε μια άλλη προοπτική, συνολικής ανατροπής αυτού του συστήματος και μιας άλλης κοινωνίας κτλ. Είμαστε σταθερά και ανταράντευτα δεσμευμένοι στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και γι' αυτό το λόγο ακριβώς στις εκλογές στις 21 Μαΐου έχει σημασία ο ελληνικός λαός να ενισχύσει το ΚΚΕ. Μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε αισιόδοξοι και φαίνεται αυτό. Και βέβαια είμαστε αισιόδοξοι ακριβώς γιατί έχουμε συναντηθεί σε αγώνες, έχουμε πετύχει νίκες, έχουμε αποσπάσει διεκδικήσεις και αυτό θα κάνουμε και την επόμενη μέρα. Επομένως, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε όλοι μας πραγματικά να είμαστε πολύ πιο δυνατοί και μόνοι τους να είναι πολύ πιο αδύναμοι. Κυρία Μιχάλα, γιατί το ΠΑΣΟΚ? Κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ έχει ως αρχή του τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ισότητα και απευθύνεται αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό με μεγάλη αποφασιστικότητα, με ειλικρίνεια και δυναμισμό. Έχει κάνει, όπως ξαναείπα πριν, την αυτοκριτική του. Είναι ο μοναδικός χώρος που έκανε την αυτοκριτική του και έχει αξιολογήσει με ρεαλισμό όλη την ιστορική του πολιτική διαδρομή. Έχουμε αναγεννηθεί και έχουμε επιστρατεύσει αυτή τη στιγμή τις υγιείς μας δυνάμεις. Και απευθυνόμαστε λοιπόν σήμερα σε όλο τον ελληνικό λαό με εντεμότητα και πίστη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, το ΠΑΣΟΚ θα υπογράψει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, ένα συμβόλαιο με όρους δημοκρατίας, ειλικρίνειας και οργάνωσης. Αυτό είναι το μήνυμά μας, αυτό το μήνυμα στέλνουμε προς τον ελληνικό λαό και θεωρούμε και του ζητάμε να γίνουμε η φωνή του, μια φωνή καθαρή, σίγουρη, με δύναμη και αληθινή. Κύριε Θραψανιώτη. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, απευθύνουμε την έκκληση στους Έλληνες να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά θα υλοποιήσει χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τη θηλιά στο λαιμό. Ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη στήριξη των εργαζομένων, των συνταξιούχων με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ανακατανομή των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν απαξιωθεί από την παρούσα κυβέρνηση, έχουν αποκλειστεί από την παρούσα κυβέρνηση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν έτσι βασικό πυλώνα της οικονομίας. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, καλούμε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τους νέους να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ για να δοθεί δυνατότητα να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Κυρία Βλάση, γιατί τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί η ταυτότητά μας είναι το έργο μας, γιατί ό,τι υποσχεθήκαμε αυτή την τετραετία το πράξαμε, γιατί στις 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει να πάει μπροστά και όχι να πάει ξανά πίσω. Και επίσης αυτή τη φορά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι θέλει μια εντολή για την ανωδική πορεία της χώρας, για να συνεχίσει σε αυτήν την ανωδική πορεία και όχι να πάει με μαγικά τρίκ ή με μονταζιέρες τύπου ΣΥΡΙΖΑ που μετατρέπουν την πραγματικότητα σε ψέμα. Θέλει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τη δύναμη της ψήφου του ελληνικού λαού, γιατί με τόλμη, με όραμα και με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα προχωρήσει η Ελλάδα εκεί που της αξίζει και ο νομός Λασιθίου εκεί που αξίζει σε όλους μας. Λοιπόν,
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, επειδή είναι και η μάχη του Σταυρού. Μαζί μας απόψε ήταν η κυρία Ελένη Βλάση, υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ένωτα του Λασιθίου, ο κύριος Μαντώνης Θραψανιώτης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ένωτα του Λασιθίου, η κυρία Ελευθερία Μιχάλα, υποψήφια βουλευτής στην Περιφερειακή Ένωτα του Ρεθύμνου, ο κύριος Σίμος Σιμεωνίδης, υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου και ο κύριος Γιάννης Βερναδάκης, υποψήφιος με την Ελληνική Λύση στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαίρομαι που στο πάνελ σήμερα καταφέραμε να έχουμε και δύο γυναίκες, γιατί η αλήθεια, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε εμείς, ότι χρειάζονται περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Το λέω σε κάθε πάνελ αυτό. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καθώς δύο εβδομάδες απομένουν και βεβαίως είστε στην κρίση των πολιτών του Λασιθίου, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, 10 λεπτά πριν τις 10. Είμαστε στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.